Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Πάμε σε διάλειμμα, διότι δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι, γιατί είπαμε, προκρίθηκε, δεν είναι η πρώτη φορά που προκρίνεται μια ομάδα σε τελικό. Αυτό σημαίνει μπορούμε να έχουμε 20 λεπτά διαφημίσεις. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Λιτσιράπη? Παρακαλώ, να επανέλθουμε στην τάξη. Πάρα αυτά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, ως είδεστε άλλη φορά. Πώς, μέχρι τις 10.30, γιατί μετά θα έχουμε διάλειμμα. Μετά διάλειμμα, 10.30, ναι, τώρα θα μιλήσουμε με 10.30. Όμως έχουμε να πούμε πάρα πολλά, φίλε. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.045. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωρα για καμόρα, papaki@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Και φυσικά, για να σας βοηθήσω και περισσότερο, για να σας κάνω, να σας γνωστοποιήσω και για αυτούς που δεν το διάβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία χρησιμοποιούμε ενίοτε, θα φιλοξενήσουμε στις 10.30 και μετά, δηλαδή μετά το διάλειμμα, την πρόεδρο της Φωνής της Λογικής, την Αφροδίτη Λατινοπούλου, εδώ τη δικιά μας Αφροδίτη, σε μια συνέντευξη, σε μια κουβέντα εφόλης της ύλης, όπως κάνουμε κατά καιρούς. Λοιπόν, ούτως ή άλλως την έχετε υποδεχθεί από το μεσημέρι με τον ανάλογο τρόπο και με τα ανάλογα επικοδομητικά σχόλια, που βέβαια αυτό απεικονίζεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις, κάτι το οποίο έχει να κάνει και βέβαια με την Ευρωβουλή πλέον. Είπαμε, μπαίνουμε σε άλλα χωράφια πλέον, έτσι, ευρωπαϊκά, στα οποία βέβαια δεν είμαστε και πολύ καλοί σε αυτό, αν δούμε το τι έχουμε επιλέξει την τελευταία φορά στην ψηφοφορία, θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, γιατί πράγμα μιλάμε. Αλλά αυτά θα τα πούμε αρκετά μετά. Λοιπόν, βέβαια, το μεγάλο γεγονός για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για τον Άρη της Θεσσαλονίκης, είναι η πρόκρισή του στον τελικό με την ψυχή στο στόμα. Κυρίες και κύριοι, έπεσε ο Πανετολικός μαχόμενος απέναντι σε έναν Άρη οχρό, θα τον έλεγα. Δεν ξέρω γιατί παρουσιάστηκε έτσι, δεν ξέρω αν τον βόλεψε το 0-1. Έχω την εντύπωση ότι σε περίπτωση που ο Πανετολικός έβαζε γκολ, γιατί μύριζε αρκετές φορές, φυσικά δεν έγινε και πραγματικότητα, ευτυχώς κιόλας, τα πράγματα θα έπαιρναν πολύ διαφορετική τροπή και θα ήταν ρόντεο. Αυτό είναι ένα μάθημα για πολλούς από εσάς που πιστεύετε ότι όλες οι ομάδες έρχονται να παραδοθούν άσχετα αν έχουν χάσει στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Πανετολικός δεν είχε να χάσει τίποτα, μοιραία έπαιξε αυτόν τον τρόπο, αυτό το παιχνίδι που ξέρει να παίζει. Έχει έναν ικανότατο προπονητή και σε αυτόν οφείλεται και κατά κάποιο τρόπο και η μεταμόρφωσή του στους τελευταίους αγώνες. Τώρα από εκεί και πέρα ο Άρης προσπάθησε να το διαχειριστεί, είχε υπέρμετρο, θα μπορούσα να πω, άγχος, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό, και όταν λέμε δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει αυτό για να μπορείς να προκριθείς. Θες και άλλα πράγματα. Ιδίως όταν θα αντιμετωπίσεις πλέον στον τελικό τον Παναθηναϊκό, έτσι, στις 15 του Μάη νομίζω είναι, όπου θα αντιμετωπίσεις τον έτερο Καπαδόκη για την διεκδίκηση του τίτλου. Ευχή όλων μας, τουλάχιστον των υγιώς σκεπτόμενων, έτσι, να γίνει πραγματικότητα ο Άρης επιτέλους να πάρει ένα κύπελο μετά από 54 χρόνια και να φύγει από πάνω του όλος αυτός ο λεκές εισαγωγικά, μετά το 1970, όπου σε όσες φορές και αν έχει επισκεφτεί τελικό, έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι. Του δίδεται ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός δεν είναι φόβητρο, αλλά η εμφάνιση που κάνει αυτή τη στιγμή ο Άρης, σε περίπτωση που εμφανιστεί έτσι στον τελικό, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει καμία τύχη. Γιατί η τύχη είναι με τους δυνατούς και με τους τολμηρούς. Αν δεν τολμήσεις και δεν κάνεις αυτό που είναι να κάνεις, έτσι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, δυστυχώς. Έχουμε δύο παιχνίδια Champions League. Έχουμε Manchester City, η Κοπενχάγη είναι ήδη στο 2-0. Στο άλλο παιχνίδι, η μικρή ομάδα από της Μαδρίτης με την Λειψία είναι στο 0-0 για τους Έλληνες του εξωτερικού. Έτσι, λοιπόν, θα μπορούσαμε να μείνουμε στα πανηγύρια του κόσμου, περισσότερο για τον κόσμο γίνεται ό,τι γίνεται εδώ, κακά τα ψέματα, γιατί οι ποδοσφαιριστές ξέρετε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα κάνουν τη δουλειά τους, είναι επαγγελματίες. Έτσι. Ο μεγάλος Γκαϊλές που λέμε, η μεγάλη λαχτάρα είναι στον οπαδό, στο φύλαθλο, που αυτοί μέχρι κάποιες ηλικίες δεν έχουν δει τίτλο. Δηλαδή, δεν μιλάω για τους αμυγός 54, ας πούμε, έτσι.
Δηλαδή αυτοί που είναι έχουν γεννηθεί από το 54 και μετά, να νιώθουν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, θα πάρουμε τη δεκαετία του 70. Ο Άρης αγνοεί τον τίτλο. Έτσι, βλέπει μόνο τίτλους μπασκετικούς, στο βόλεϊ ή οπουδήποτε αλλού. Στο ποδόσφαιρο όμως, που είναι η μητέρα. Τι πράγμα? Για τίτλο, αυτό δεν λέμε, ρε φίλε. Δεν ακούσα άλλο ραδιόφωνο, Γιάννη. Τώρα δεν πάει για τίτλο. Αυτός που έχει γεννηθεί το 70 έχει δει τίτλους, αυτό να ξεκαθαρίσω, έχει δει τίτλους μόνο από άλλα αθλήματα, όχι από το ποδόσφαιρο. Αυτό λέω. Το ποδόσφαιρο τώρα είναι ο τίτλος, ας πούμε, που θα τους εδραιώσει κατά κάποιο τρόπο συνειδησιακά. Έτσι, εγώ δεν είμαι του δόγματος ότι, ξέρετε, ένας τίτλος γεννάει γενιές και στρατιές οπαδών και φιλάθλων και αυτά. Εδώ οι πολλοί τίτλοι ναι. Έτσι, αυτό που γίνεται που λέμε κατά κάποιο τρόπο συνήθεια κτλ. Κτλ. Έτσι συμβαίνει. Γι' αυτό βλέπεις τα παιδάκια θα χαρούν, θα κάνουν, θα ράνουν στο σχολείο. Αυτά πήρε ο Άρης το κύπελο, πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, πήρε ο Ολυμπιακός το κύπελο, ο Παναθηναϊκός και ανάλογα το τι ομάδα είσαι. Τώρα βέβαια θα μπορούσα να πω και να υπερθεματίσω κατά κάποιο τρόπο. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Άρης στα 110 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο πηγαίνει στον τελικό. Θα μπορούσα να υπερθεματίσω ακόμη μια φορά να πω ότι και η ΑΕΚ 100 χρόνια φέτος κλείνει ποδοσφαιρικής ζωντανής ιστορίας. Λοιπόν, το 2025 του χρόνου θα κλείσει 100 χρόνια ο Ολυμπιακός, έτσι. Και για να κλείσω αυτή την τριάδα κατά κάποιο τρόπο των 100 χρόνων, όχι των 110 που εξαιρείται ο Άρης, το 2026 θα κλείσει ο ΠΑΟΚ 100 χρόνια, με ό,τι και αυτό αν συνεπάγεται. Μπορεί να μην συνεπάγεται και τίποτα, έτσι, να είναι τυχαία τα γεγονότα, δηλαδή στα 100 χρόνια η ΣΑΕΚ να πάρει ξανά πρωτάθλημα, στα 100 χρόνια ο Ολυμπιακός του χρόνου να πάρει πρωτάθλημα, που θα γιορτάζει 100 χρόνια, έτσι και ο ΠΑΟΚ το 2026. Εμείς ευχόμαστε και το 24 και το 25 και το 26 να τα πάρει ο ΠΑΟΚ με το νου μας. Δεν απαραίτητο να εξιστορικεύουμε τις σκέψεις μας. Ναι, είναι απαραίτητο, γιατί έτσι αποκτάς καλύτερο άλοθη αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, με τις ευχές λοιπόν όλων των υγιών φιλάθρων, ο Άρης κατάφερε να πάει στον τελικό. Από εδώ και πέρα, βέβαια, αυτό ήταν το εύκολο. Αγαπητοί φίλοι, το μόνο εύκολο είναι να φτάσει στον τελικό σήμερα, έτσι πως διαδραματίζεται και έτσι πως δημιουργείται, έτσι πως πραγματοποιείται το κύπελο Ελλάδος. Το σημαντικό κατ' εμέ και για όλους μας βέβαια είναι η κατάκτηση του κυπέλου και όπως και να έρθει αυτή. Χάρα σε Ευαγγέλια, θα μπορούν να το ζήσουν, αλλά την Κυριακή υπάρχει αγώνας. Έτσι, ένας αγώνας ο οποίος τελικά θα γίνει με άδειες τις κερκίδες, δεν θα υπάρχει κόσμος. Δεν έγινε δεκτή η ένσταση του ΠΑΟΚ όσον αφορά για την μη τιμωρία. Έτσι λοιπόν μοιραία θα δούμε το ΠΑΟΚ Άρης. Βέβαια αύριο ο έτερος καποδόκης της πόλης παίζει στο Ζάγκρεπ στην Κροατία απέναντι στην Δυναμό, έτοιμος για να κάνει και αυτός την δουλειά πρέπει να κάνει, που δεν είναι άλλη από το να προκριθεί και αυτός, δίνοντας βέβαια έτσι το στίγμα του κατά κάποιο τρόπο από το πρώτο παιχνίδι. Και όταν λέμε το στίγμα του, είναι να κερδίσεις μέσα στο Ζάγκρεπ. Έτσι, μια νίκη θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόντα, το έχει αποδείξει και πιστεύω ότι θα το καταφέρει στο τέλος της βραδιάς αύριο που θα είμαστε εδώ πέρα. Από νωριτέρως, έτσι από τις 9.30 θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά από την Κροατία και από το Ζάγκρεπ η μετάδοση του αγώνα. Το μόνο πρόβλημα για τον Ράσβαν Λουτσέσκου είναι η απουσία του Αλί Σαμάτα, ο οποίος τελικά δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και μακάρι να είναι καλά τουλάχιστον για το δεύτερο παιχνίδι. Έτσι, θα μου πείτε τώρα καλά ποιος Σαμάτα, ξέρω εγώ. Εντάξει, παίξτε με τον Μπράντον εσείς. Ένας προπονητής, θα σας το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, το πώς βλέπει τους ποδοσφαιριστές του είναι σχεδόν αδύνατο να συμπίπτει με το πώς βλέπουμε εμείς τους ποδοσφαιριστές. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρει τους ποδοσφαιριστές καλύτερα από τον καθένα. Ακόμα και από την ίδια του τη μάνα. Και από την ίδια του τη γυναίκα. Καλά, αυτό το βάζω για να συμπληρώσω την πρόταση. Αλλά πρωτίστως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρει τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Άρα εμείς υπολοιπόμεθα και των κρίσεων και των κριτικών και των προσεγγίσεων των οποίων έχουμε για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Είτε αυτόν μπορεί να μην το συμπαθείς, είτε να το συμπαθείς, είτε να θεωρείς κάποια άλλα πράγματα από αυτά που θεωρεί ο κόσμος. Και ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, ο κόσμος
δεν λέει την άποψή του ή όταν τη λέει την άποψή του κοιτάζει να κρύβεται πίσω από την μάζα. Γι' αυτό αυτή η μαζοποίηση κατά κάποιο τρόπο, η κοπαδοποίηση κατά κάποιο τρόπο έχει φέρει και τα εξής αποτελέσματα. Οπότε θυμόμαστε, χαιρόμαστε, αλλά όταν είναι να κάνουμε την κριτική μας δεν την κάνουμε ποτέ κατά αυτού που πραγματικά φταίει. Βρίσκουμε κάποιον άλλον. Γιατί είμαστε, θα σου το είπα και άλλη φορά, κλανοκαθίστρες. Λοιπόν, είμαστε φίλαθλοι του καναπέως. Δηλαδή, δεν λέμε ας πούμε ποιος πραγματικά φταίει που υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα. Έτσι, λέμε απλά γιατί παίζει αυτός ο παίκτης. Γιατί τον βάζει αυτός ο παίκτης. Δηλαδή, έχεις έναν παίκτη στην ομάδα, δεν τον βάλεις. Τώρα, ποιος τον βάζει και ποιος τον έφερε και ποιος τον κάνει, ποιος τον ράνει, έχει αρχή, μέση και τέλος αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε τώρα. Το συζητάμε άλλη φορά. Αλλά να επιδεικνύεται τον απαραίτητο σεβασμό και τον απαραίτητο ελιγμό όταν πρόκειται να κάνετε κρίσεις και επικρίσεις για τα παιχνίδια. Ιδίως για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορεί να βρεθούν σε μια κακή μέρα, μπορεί να μην βρεθούν σε καμιά καθόλου καλή μέρα, άλλο κακή μέρα, άλλο καθόλου καλή. Και κάποτε θυμάμαι ένας προπονητής, δεν νομίζω, πρέπει να ήταν ο Χάπελ. Ήταν σε ένα παιχνίδι με το Αμβούργο, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσετε, για όσους το θυμούνται οι πρεσβύτεροι, βέβαια. Είχε. Πώς το λένε, center for, έναν από τους μεγαλύτερους center for που γνώρισε η Γερμανία. Φιλαράκι. Ναι. Λοιπόν, γκολ για την Κοπεχάγη 2-1. Δεν ξέρω μήπως γιατί. Μπορείς να κάνεις ένα κλικ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζουν αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Χάνουν 2-1 σε σύγκρουση 5 τεμαχίων και είναι 5-2. Τι πανηγυρίζουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως θα προκριθούν, τέλος πάντων. Λοιπόν, είπε και το Χορς Κρούμπες, ο οποίος ήταν άφαντος επί 90 λεπτά. Δηλαδή, 90 λεπτά δεν υπήρχε. Στο 91ο λεπτό δέχτηκε μια παλιά από το πουθενά, βάζει τον γκολ και η ομάδα προκρίνεται στην Ευρώπη. Ρωτώντας βέβαια. Ρωτώντας λοιπόν οι δημοσιογράφοι. Ναι. Λοιπόν, σου πω τώρα. Κάτσε τώρα, το κλείσω αυτό και βάλω τη θέση. Λοιπόν. Και ρωτώντας ο δημοσιογράφος τότε τον Έρνστ Χάπελ, είπε καλά, λέει 90 λεπτά δεν βλέπατε, λέει, ότι αυτός δεν μπορούσε να τελειώσει την πρόκριση. Μα αυτό περιμένω. Τον γκολ να κάνει. Αυτό περιμένω από αυτόν, να βάλει τον γκολ. Έβαλε τον γκολ, προκρίθηκε το Αμβούργο, νομίζω. Πρέπει να είχε πάει και στον τελικό που εκεί βρέθηκε προεκπλήξεως. Λοιπόν, αυτά. Για βάλε αυτό που θες. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Αλάνη. Αυτό ήταν τόση ώρα, έστω καλώς. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και από την επιστροφή μας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου στον αέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 και θα συνεχίσουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας, τους οποίους τους χρειαστείτε, αν δεν τους έχετε χρειαστεί ήδη, όσον αφορά τα μηνύματά σας και για την συνομιλία την οποία θα έχουμε σε λίγο με την κυρία Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Φωνής Λογικής. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.045 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι, για να μπορείτε να καλείτε. Λοιπόν, στα διάφορα μηνυματάκια που έχει να κάνει με τα αθλητικά μας, έτσι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι θέσφατα, ας πούμε. Όταν παίζεις ένα ευρωπαϊκό αγώνα ή ένα μεγάλο αγώνα, πάντοτε μπαίνεις στην διαδικασία του δούνε και λαβίν, δηλαδή της μιας πλευράς και της άλλης. Πάντοτε γίνεται αυτό. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αργότερα. Λοιπόν, τώρα θα υποδεχθούμε την κυρία πρόεδρο, πρέπει πλέον, έτσι, Φωνή της Λογικής, κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Λατινοπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ μου Πασχάλη, να μιλάμε στον Ανικό. Τον Ανικό. Καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές μας. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, εδώ έχουμε λίγο μπερδευτεί και όταν λέμε έχουμε μπερδευτεί εννοούμε πού πάνε τα πράγματα. Έχουμε Ευρωβουλή, ο κόσμος δεν είναι ζεστός από ό,τι καταλαβαίνω. Ποιο θα ήταν το κίνητρο σήμερα για κάποιον να ψηφίσει σήμερα στην Ευρωβουλή? Να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο και μετά να πάμε στα ιδιαίτερα. Είμαι εδώ να τα ξεμπερδέψουμε όλα και να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, δεν συμβαίνουν και λίγα στη χώρα μας. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε, θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο για να τα αναλύσουμε, τουλάχιστον τα περισσότερα θέματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή.
Νομίζω ότι η ακρίβεια, η ανασφάλεια, η εγκληματικότητα, το λάθρο μεταναστευτικό, αλλά και αυτή η woke agenda, η ατζέντα του δικαιωματισμού, όπως τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, είναι ζητήματα τα οποία έχουν αφυπνίσει αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία των Ελλήνων και μετά το τελευταίο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έφερε, το οποίο ήταν τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Νομίζω πλέον ότι ο κόσμος θέλει να έρθουν αυτές οι ευρωεκλογές, γιατί θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Βλέπουμε και τι γίνεται στην Ευρώπη, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει πολλά από αυτά τα οποία ονειρεύεται να εφαρμόσει και στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη λαθρομετανάστευση, με το δικαιωματισμό, με την οικονομία και πολλά άλλα θέματα. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα σε αυτές τις ευρωεκλογές να δώσουμε ένα μήνυμα όλοι μαζί. Και αυτός είναι και ο σκοπός της φωνής λογικής. Είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο διαμάντι με πάρα πολύ αξιόλογους υποψήφιους και πάμε όλοι μαζί. Ήδη μετριόμαστε στο 1,3 σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της MRB αλλά και της μέτρων ανάλυσης. Σύμφωνα με άλλες μυστικές δημοσκοπήσεις που έχουμε στα χέρια μας, είμαστε στο 1,7 και πάμε πολύ δυνατά για να δώσουμε τη μάχη στις 9 Ιουνίου και να είμαστε την επόμενη μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένας λόγος που θα ρωτούσε κάποιος αυτή τη στιγμή, κυρία Λατινοπούλου, γιατί να σας ψηφίσω? Γιατί είμαστε συνεπείς στις αξίες μας. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με αξίες και με ιδανικά, τα οποία ποτέ, μα ποτέ, δεν σκεφτήκαμε καν να προδώσουμε όπως έχουν κάνει άλλοι. Γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε. Τώρα, συγγνώμη, αφήνετε, συγγνώμη λίγο, κυρία Αφροδίτη. Αφήνεις ένα, αφού στον ελληνικό θα πάμε στον ελληνικό. Αφήνεις ένα υπονοούμενο για τη νίκη τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή? Γιατί εγώ αυτό το εκλαμβάνω ότι είναι τα ιδανικά τα οποία πρέσβευε η νίκη πριν τις εκλογές έχουν διαφοροποιηθεί μετά τις εκλογές και μετά τα ψηφίσματα, αλλά και την στάση αυτής απέναντι σε όλα αυτά. Έχουν αλλάξει αρκετά. Πολλά από αυτά τα οποία κάνει η νίκη όντως μας προβληματίζουν και με προβληματίζουν και εμένα προσωπικά. Εγώ αυτό το οποίο δεν θα ξεχάσω ήταν η συμμετοχή της νίκης στο τριήμερο εθνικό πένθος, Πασχάλη. Ναι, αυτό ήταν ναι. Κάτι το οποίο με προβλημάτισε βαθιά για το ποια είναι η στάση της πραγματικά απέναντι στο λαθρομεταναστευτικό, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα για τη χώρα μας. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο η νίκη. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, προεκλογικά ουδέποτε μίλησε για νομοποιήσεις του γάμου ομοφυλοφίλων και η υιοθεσία παιδιών. Λέει ότι στο πρόγραμμά της έγραφε για τους ομοφυλόφιλους. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Πού ήταν αυτό το πρόγραμμα και δεν το είδε κανένας? Μόνο αυτοί μάλλον θα το ήξεραν. Μάλλον θα ξέχασαν να το δημοσιοποιήσουν, ναι, γιατί οι υπόλοιποι δεν το πήραμε χαμπάρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να το κάνει σαφές, κάτι το οποίο δεν υπήρξε πουθενά σε καμία προεκλογική ομιλία του Πρωθυπουργού, ούτε σε κάποια προεκλογική ομιλία υποψήφιων βουλευτών. Οπότε αυτά θα αφήσουν για αυτούς οι οποίοι τα πιστεύουν. Εμείς ξέρουμε ότι ουδέποτε μίλησαν για κάτι τέτοιο, όπως δεν μίλησαν για νομοποίησεις λαθρομεταναστών, που είδαμε τι έγινε τον Οκτώβριο με τις συμφωνίες του Άδωνη Γεωργιάδη για νομοποίησεις 500.000 Πακιστανών, ούτε μίλησαν για αυξήσεις στις εισφορές, ούτε μίλησαν για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι μαχαιριά στον ελεύθερο επαγγελματία. Οπότε δεν θα μιλήσω και για όλα τα υπόλοιπα, αλλά αυτά νομίζω αρκούν για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο λοιπόν κάποια κόμματα, είναι κυρίως και η Νέα Δημοκρατία αυτή η οποία άλλαξε τελείως, έφυγε από αυτά τα οποία υπηρετούσε κάποτε ως ένα κεντροδεξιό θα λέγαμε κόμμα, πλέον είναι καθαρά ένα κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο δεν διαφέρει τα περισσότερα με την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Άρα κάποιος που θέλει σήμερα να ψηφίσει για την Ευρωβουλή, γιατί το ζητούμενο είναι το εξής, και βλέποντας το τι έχει η Ευρωβουλή σήμερα μέσα από ελληνικής πλευράς, το πιάνει, σφίγγει την γροθιά του, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και λέει τώρα τι κάνω. Κάποιος που ενδιαφέρεται, έτσι. Κάποιος που νιώθει ότι μπορεί να είναι Ευρωπαίος πολίτης, αλλά να μην έχει τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις απολαβές που την χάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, έτσι. Και φέρνω ένα παράδειγμα. Εγώ το θεωρώ και λίγο προσβλητικό κατά κάποιο τρόπο αυτό που έγινε με την εταιρεία Ένος, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Ναι. Φαντάζομαι ότι τη γνωρίζετε και τη διαβάσετε και τη λέτε. Όπου υπάρχει μια διάταξη η οποία είναι κατά των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων και υπέρ των καρτέλ και των πολυεθνικών, των οποίων πλέον βαδίζουν ανέγκυχτα μέσα στην πόλη. Στο χωριό μας, ας πούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, να θυμίσουμε. Και να θυμηθούμε μάλλον καλύτερα όλοι μας ότι προεκλογικά οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είχαν πέσει, όπως είχε πέσει και η τιμή της βενζίνης.
Ναι. Μετεκλογικά, από τον Ιούνιο του 23 δηλαδή και μετά, ξαφνικά όλα άρχισαν πάλι να παίρνουν την πανοβόλτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και πάλι αυξήσεις τάξης 30-40% στις τιμές των προϊόντων. Βλέπουμε ολιγοπόλια και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες κοροϊδεύουν και εσχροκερδούν εις βάρος του καταναλωτή. Και βλέπουμε από την άλλη μία κυβέρνηση, η οποία κάνει τα στραβά μάτια σε αυτές τις μεγάλες αλυσίδες και συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, επώνυμα σούπερ μάρκετ, προσπαθεί να χτυπήσει το μικρότερο και αυτούς όλους τους αφήνει ατιμόρυτους. Και όχι απλά τους αφήνει ατιμόρυτους. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα, τα οποία βέβαια τις περισσότερες φορές μπορεί και να μην πληρωθούν ή να πληρωθούν σε βάθος ετών. Το σημαντικότερο είναι ότι θα έπρεπε μια ισχυρή κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, να έρθει και να επιβάλλει μια τιμωρία σε αυτούς οι οποίοι σχροκερδούν και να πει για 10 μέρες η συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα κλείσει. Δολοφονούν τις μικρές επιχειρήσεις. Και την ίδια στιγμή κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτούς οι οποίοι σχροκερδούν. Και τα χρήματα αυτά τα οποία προκύπτουν από αυτή την εσχροκέρδεια, πού καταλήγουν? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω το κόσμο να στηρίξει την ενότητα που προσωπικά την ξέρω και την εκτιμώ αυτή την εταιρεία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το άλλο, το εξής, που το παράδοξο που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες με προεξέχοντα τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος σε ένα πλουραλισμό διαφήμισης των τιμών ελέγχου στα σούπερ μάρκετ προσπαθεί να πείσει τον καταναλωτή ότι υπάρχουν μειωμένες τιμές, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά βρέθηκαν μειωμένες τιμές ενώ δεν υπήρχαν. Και δεν μας εξηγεί κανένας και τον τρόπο που υπάρχουν οι μειωμένες τιμές και δεν υπάρχουν, ας πούμε, στην κατανάλωση εκτός των πρώτων αγαθών, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, στην ενέργεια, έτσι, στα αέρια, σε αυτά εδώ είναι πιο ακριβά από ό,τι περιμέναμε, στο ρεύμα, στην υπερκατανάλωση, κανένας έλεγχος, οτιδήποτε έχει να κάνει με την εσχροκέρδεια. Η εσχροκέρδεια προφανώς είναι παρανομαστής. Δηλαδή και το πρόστιμο το οποίο μπαίνει σε μια εταιρεία μπαίνει δυσανάλογα. Δηλαδή, εάν μου αφήσεις εσύ εμένα να βγάλω 1.000.000 ευρώ και αύριο μεθαύριο μου βάλεις και 70.000 πρόστιμο, εγώ τα οικονόμησα. 70.000 δεν τα βλέπω ούτως ή άλλως ότι στην εφορία θα τα δίνα. Ακριβώς. Άρα, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, εγώ, οποιοδήποτε εγώ, που θέλει σήμερα να σκεφτεί διαφορετικά από ό,τι σκέφτηκε πριν από λίγο καιρό που είχαμε τις εκλογές. Mm-hmm. Τι μπορεί να προσδοκά από την Ευρωβουλή? Η Ευρωβουλή είναι κάτι το οποίο το έχουμε, θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, αλλά είναι το πιο ασήμαντο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει σήμερα ένας ψηφοφόρος. Κοιτάξτε, καταρχάς, όσον αφορά τις τιμές και όλα αυτά τα οποία ανέφερες πολύ σωστά και για τον κύριο Σκρέκα, όλα αυτά είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το ξεκίνησε από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης της η Νέα Δημοκρατία και το συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Είναι ψέματα στα μούτρα μας, ολονών μας. Όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε και τις τιμές, βλέπουμε και τις δίθεν προσφορές, βλέπουμε και τις αλλαγές στις συσκευασίες που είναι μικρότερες ποσότητες μέσα σε δίθεν μεγαλύτερες συσκευασίες. Και ούτω καθεξής. Εντάξει, ας μην κοροϊδευόμαστε. Κάποια στιγμή αυτό το παραμυθάκι και αυτή η επικοινωνία πρέπει να τελειώνει. Δεν ζούμε σε καμία φούσκα, δεν πετάμε στα σύννεφα. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και μπαίνουμε υγιείς και βγαίνουμε σε φορείο με τις τιμές που βλέπουμε. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ούτε η οικογένεια, ούτε οι νέοι. Και ρωτώ και σένα, που είσαι οικογενειάρχης, τι βλέπεις τις τιμές? Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, δεν πηγαίνεις? Να διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου μια και το λες. Οι τιμές, λέει, κάθε μέρα καλπάζουν και εισπράττει το κράτος για να κάνει πολιτική επιδομάτων. Σαφώς. Δεν την ενδιαφέρει τώρα. Εγώ, άμα τα βγάζω πέρα ή όχι, δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν τον ενδιαφέρει το κράτος. Αυτό κοιτάζει να έχει τα ωφέλη που μπορεί να έχει, ώστε να μπορεί να κάνει επιδόματα, να μπορεί να ξεχρεώνει τα δάνεια τα οποία παίρνει αλόγιστα με υπερβολικό επιτόκιο βάσει του μέσου όρου της ευρωπαϊκής αγοράς. Άρα, σημασία δεν δίνει κανένας. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Έχει απόλυτο δίκιο. Και όλοι όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο και ολοφάνερο. Αντί λοιπόν να βάλουν σοβαρά πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ που εσχροκερδούν και να τα κλείνουν για λίγες μέρες, θέλουν τον Πρωθυπουργό, που ανάθεμα αν έχει πάει ποτέ του να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Πάντα είναι με συνοδεία με τις κάμερες. Τάχα μου δίθεν να κάνει αυτοψία στις τιμές τύπου κείμενα κουλούρι και χατζάρα της δεκαετίας του 80. Εντάξει, τώρα, Πασχάλη, με αυτές είναι κινήσεις φθηνού εντυπωσιασμού για τους ηθαγενείς που βλέπουν ακόμα τηλεόραση. Υπάρχουν ηθαγενείς όμως που βλέπουν τηλεόραση. Σε αυτούς απευθύνονται, Αφροδίτη, σε αυτούς απευθύνονται όμως. Ναι, σε αυτούς απευθύνονται. Γιατί ο νέος σήμερα δεν πάει να ψηφίσει. Ο νέος αντιλαμβάνεται, παρακολουθεί, βιώνει όλη αυτή την κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι η νέα γενιά δεν έχει περάσει λίγα τα τελευταία χρόνια.
Έχει περάσει από την οικονομική κρίση, έχει περάσει το COVID, έχει περάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τις συνεπειές του. Έχει περάσει πολλά και περνάει και μια κατάσταση αυτή τη στιγμή σε μια Ελλάδα η οποία έχει τελείως άλλες προτεραιότητες από αυτές οι οποίες θα έπρεπε. Και ένα νέο ο οποίος δυστυχώς φαίνεται ότι δεν τον καταλαβαίνουν κυρίως οι πολιτικοί που μας κυβερνούν. Δεν μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα μας. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι ναι, μεν καταλαβαίνω τη δυσαρέσκειά τους και καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους, αλλά πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν. Όλοι πρέπει να πηγαίνουμε στην κάλπη. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την τύχη της χώρας μας και το μέλλον των παιδιών μας στους άλλους. Έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Και αυτό όσο νωρίτερα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για τη χώρα μας και θα προλάβουμε σίγουρα πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες με μαθηματική ακρίβεια, αν συνεχίσουμε έτσι, Πασχάλη, το βλέπω και το βλέπεις και το βλέπουμε όλοι ότι θα έρθουν. Είναι αναπόφευκτο. Έχουμε μία διαρκής εξαπάτηση κατά τον τρόπο που γίνεται η ψηφοθυρία. Δηλαδή τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, οι Σπαρτιάτες, ο Βελόπουλος, άλλα λέμε πριν, άλλα φτιάχνουμε μετά. Πάντοτε υπάρχει μια δικαιολογία, πάντοτε υπάρχει παραμετροποίηση της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί να αποτελεί πάντοτε λάφυρο για οποιαδήποτε εξαπάτηση έχω αυτή τη στιγμή που αισθάνομαι εξαπατημένος, ας πούμε, σαν ψηφοφόρος, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τις Νέες Δημοκρατίες, γιατί είναι Δημοκρατία τώρα είναι. Έτσι κάποτε εξαπατήθηκαν στον αριστερή με το ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Η Νέα Δημοκρατία, Πασχάλη, είναι κύτταρο έκπληξη. Δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα, δεν ξέρεις τι δώρο θα βγει, δυστυχώς. Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο θέτεις. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή, αυτοί που ψηφίσανε. Συγγνώμη λίγο, Φρόντι. Αυτοί που ψηφίσανε, γιατί γινόταν ο ντόρος εδώ, που ψηφίσανε, ας πούμε, τη Νίκη. Γιατί δεν να ψηφίσουν κάτι άλλο, δεν να ψηφίσουν τη Δημοκρατία, έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι χιλιάδες λαού και των Σπαρτιατών και τη Νίκη. Σήμερα τι έχουν να πούνε που λένε να ψηφίσουμε τα μικρά κόμματα, αλλά αυτοί έχουν βγάλει την ησυχία τους με το παραπάνω. Δηλαδή ούτε ακούγονται, ούτε δραστηριοποιούνται, ούτε φαίνονται, ούτε πρόκειται να φανούν από ό,τι φαίνεται κιόλας. Δυστυχώς αυτό που λες είναι αλήθεια και το ακούω και παπουάρω πολύ κόσμο με τον οποίο συναναστρέφομαι. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος γιατί ακριβώς έβλεπε πολιτικούς οι οποίοι προεκλογικά έλεγαν άλλα, μετεκλογικά άλλαζαν. Δεν ξέρεις και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο πολύ περιμένω την ώρα που θα μας δοθεί η ευκαιρία και ως φωνολογικής και εμένα προσωπικά να μιλήσουμε πλέον όχι μόνο από τα social αλλά από εκεί ακριβώς που πρέπει, από το Ευρωκοινοβούλιο και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να φανεί ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Από μένα αυτό δεν πρόκειται να το δείτε και γι' αυτό δεσμεύομαι. Και περιμένω μία ευκαιρία από τον κόσμο και τη ζητώ και τη ζητάμε ως φωνολογικής ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί μέχρι στιγμής ουδέποτε άλλαξα στάση. Ουδέποτε πρόδωσα τις αξίες μου και τα πιστεύω μου. Ό,τι έλεγα από τότε που ξεκίνησα, τα ίδια ακριβώς υπερασπίζομαι μέχρι σήμερα. Και αυτό γιατί είναι οι αξίες που μου έδωσαν οι γονείς μου, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί και μεγάλωσα σε ένα σπίτι με αξίες και με ιδανικά. Σε ένα σπίτι που μάθαμε τι σημαίνει από μικρή ηλικία ο σεβασμός, η ευγένεια, οι τρόποι. Μου τα έμαθαν οι δάσκαλοί μου και όλα αυτά οφείλω, έχω χρέος να συνεχίσω να τα υπηρετώ. Γι' αυτό και έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία όταν είδα ότι πλέον γυρίζουν σε μια ατζέντα την οποία εγώ δεν μπορώ και δεν θέλω και δεν πρόκειται να υπηρετήσω. Ακόμα και αν γνώριζα, όπως γνώριζα και όπως γνωρίζαμε σύμφωνα με δημοσκοπήσεις οι οποίες υπήρχαν και έρευνες, ότι θα ήταν πολύ 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 πιθανό να είμαι και βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Yeah. Αλλά για μένα αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω ούτε να το ξεπουλήσω. Την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια δεν τη δίνω για καμία βουλευτική έδρα. Ναι, αλλά πλέον σήμερα αυτά θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο ακραία, ακροδεξιά, να το πω, εθνικιστικά, ας το πούμε. Έλειωσε. Αυτή η καραμέλα πλέον έχει λιώσει. Με όλα αυτά τα οποία ζούμε, δεν μπορεί κάποιος να συνεχίσει να μασάει την ίδια καραμέλα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για ακροδεξιά σε ένα κόμμα όπως είναι η Φωνή Λογικής, η οποία ουδέποτε έχει να κάνει σε τίποτα με ακραίο, ούτε με τάγματα εφόδου είχαμε ποτέ καμία σχέση, ούτε με ακραία ρητορική. Για εμάς, και θα μιλήσω πάντα και μόνο για τη Φωνή Λογικής, για εμάς υπερισχύει η λογική.
Είμαστε πατριώτες και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είναι και λογικό να είσαι πατριώτης. Γιατί αν δεν αγαπάς το σπίτι σου, αν δεν αγαπάς την πατρίδα σου, τότε αυτό είναι το παράλογο. Είναι δυνατόν να μην αγαπάς την οικογένειά σου? Είναι δυνατόν να μην αγαπάς τη θρησκεία σου? Είναι λογικό να μην αγαπάς την πατρίδα σου και να μην θέλεις να προοδεύεις και εσύ και τα παιδιά σου και η χώρα σου? Αυτό είναι το λογικό. Απλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα φαίνεται ότι είχαν άλλες προτεραιότητες. Δεν θέλουμε εμείς όμως να ζήσουμε σε μια μουσουλμανική Ελλάδα. Και αυτό που βλέπουμε που έρχεται, δυστυχώς αυτό θα είναι. Ωραία πάσα. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε. Ωραία πάσα. Όσον αφορά το κομμάτι της μουσουλμανοποίησης. Ερώτημα. Ερώτημα τοποθέτησε προς θέσμα. Θα το κάνω σαν ερώτημα. Μήπως αυτή η επιχείρηση μιας κοινωνικής ομογενοποίησης στην Ευρώπη, δηλαδή το να εξαφανιστεί το έθνος, η φυλή, το φύλο, δεν είναι έργο του Ισλάμ αλλά της Μασονίας που σαρώνει όλη την Ευρώπη? Προφανώς υπάρχουν κάποια κέντρα από πίσω από όλα αυτά και υπάρχουν ατζέντες και υπάρχουν συμφέροντα, αλλά θέλω να σας σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει, ναι. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων, ναι. Και πες μου, υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχουν οι επίσημες αφίσες των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε ναι. Κάποια σημεία, σε κάποιες από τις αφίσες, όπου υπάρχουν κάποια μνημεία των Γάλλων, έχει αφαιρεθεί ο Σταυρός και στη θέση του Σταυρού έχουν βάλει το βέλος, όπως και η σημαία έχει ψιλοεξαφανιστεί. Είναι πάρα πολύ διακριτική, κάπου εξαφανισμένη κτλ. Το έχω δει, ντροπή. Ναι, αυτό δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με τους Ισλαμιστές. Έχουν να κάνουν με μια ατζέντα που έχει να κάνει με το ότι δεν θα έχεις πατρίδα, θα είναι όλοι το ίδιο. Έτσι, δεν θα έχει καμιά φυλή, θα είμαστε όλοι μπερδεμένοι, ανακατεμένοι, άσπροι, μαύροι, κόκκινοι, ξέρω εγώ και αυτά. Γιατί γι' αυτό δεν θέλουν ούτε σύνορα, δεν ενδιαφέρονται ούτε για πολέμους. Απλά έχουν αυτό το ακήρυκτο οικονομικό. Μια διεθνιστική ατζέντα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα, εγώ δεν, αυτή η ομογενοποίηση, εγώ τη λέω έτσι, δηλαδή θα γίνουμε όλοι ένα κράμα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ένα φυλό. Ναι. Όλοι μας αντιτιθέμαστε σε αυτό το πράγμα, αλλά επί της ουσίας όλοι μας το υποστηρίζουμε γιατί έχει να κάνει με χρήμα. Ναι, τώρα αυτό είναι δύο διαφορετικές ατζέντες. Απ' τη μία είναι η ατζέντα του Ισλάμ, το οποίο θέλει και υπηρετεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο εξάπλωσης. Δεδομένο μετά από 20 χρόνια, πολύ καλά το λες, γιατί αν τους βάλεις ένα χωριό σήμερα, αυτοί σε 20 χρόνια, με τα παιδιά που κάνουν και με τα επιδόματα που κάνουν, αυτοί δεν μιλάνε κανένα ελληνικά μετά από 20 χρόνια. Σαφώς. Αυτοί υπηρετούν τη δική τους ατζέντα, μέσα από τις μήτρες τους και μέσα από τη βία. Οπότε, αυτοί όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται. Δεν έχουν καμία πρόθεση απολύτως να ενσωματωθούν. Δεν το θέλουν. Και αυτό το αποδεικνύουν περίτρανα οι χώρες οι οποίες προσπάθησαν να εφαρμόσουν τακτικές ενσωμάτωσης και απέτυχαν ικτρά. Δήθεν για εργατικά χέρια, αλλά τελικά κατάλαβαν ότι κατέληξαν να τους πληρώνουν από τους φόρους των Γερμανών, των Γάλλων και ούτω καθεξής. Και όχι να βοηθάνε δηλαδή την οικονομία της εκάστοτε χώρας. Αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τη Σαρία, τους δικούς τους νόμους, τα δικά τους ήθη, και αυτό είναι και το σχέδιό τους. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Το θέμα είναι τι γίνεται και στην Ελλάδα όμως. Πρέπει να γίνουμε δηλαδή Γαλλία ή Γερμανία, να ζήσουμε σκηνές όπως στη Χάγη που έμπαιναν, έκαιγαν, έσφαζαν και πόσες τρομοκρατικές επιθέσεις, να ζήσουμε και στην Ελλάδα για να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτε θέλουν και ούτε μπορούν, γιατί δεν είναι στην κουλτούρα τους και στην οτροπία τους να σωματωθούν. Από τη μία λοιπόν είναι αυτή η ατζέντα του Ισλάμ, από την άλλη είναι αυτή η ατζέντα η οποία όλο ένα και περισσότερο, η ατζέντα του δικαιωματισμού, η οποία προέκυψε ουσιαστικά από τότε που κατάλαβαν ότι τα σοσιαλιστικά οικονομικά όνειρα απέτυχαν και δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί παντού αποτυγχάνουν, οπότε πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο για να επιβιώσουν, και βρήκανε την ατζέντα του δικαιωματισμού για να διεισδύσουν και να εφαρμόσουν με άλλο τρόπο την ιδεολογία τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε μία Δύση η οποία όλο ένα και περισσότερο υποχωρεί απέναντι στις αξίες της, στα πρότυπα, στην ταυτότητά της, στην πολιτισμική της κληρονομιά, στα έθνη κράτη, στα σύνορά της, και από την άλλη δηλαδή μία αμυντική τελείως στάση, και από την άλλη ένα Ισλάμ το οποίο όλο ένα και περισσότερο δυναμώνει. Αυτό καταλαβαίνετε ότι με μαθηματική ακρίβεια ξέρουμε όλοι πού οδηγεί. Λοιπόν, θα πρέπει να το καταλάβουμε πριν να είναι αργά, ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στις ρίζες μας, οι οποίες ρίζες
εκεί ήταν και εκεί θα παραμείνουμε. Είμαστε μια χώρα κοιτίδα πολιτισμού. Είμαστε μια χώρα η οποία δίδαξε πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μια απίστευτη ιστορία, την ελληνική ιστορία. Έχουμε μια απίστευτη γλώσσα, έναν απίστευτο πολιτισμό, τον οποίο φυσικά και όλα αυτά και ούτε καν στα σχολεία μας δεν τα διδάσκουν. Μεγαλύτερη προτεραιότητα δίνεται στα σχολεία για να διδάσκεται η ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, η ατζέντα των ομοφιλοφίλων και το να διαβάζουν παραμύθια σε παιδιά drag queens, παρά το να μάθουν σωστά ελληνικά τα παιδιά, σωστή ιστορία, το τι συνέβαινε, ποιοι είμαστε και πού πάμε. Τώρα μισό λεπτό, ωραίο. Ωραίο αυτό το πού πάμε, το κρατάω γιατί θέλω να κάνω ένα ερώτημα εδώ του κυρίου Μαρίου, ο οποίος λέει, ρωτήστε λέει την κυρία Νοτοπούλου, εάν το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφυλόφιλων. Η κυρία Νοτοπούλου δεν είναι εδώ. Λατινοπούλου, συγγνώμη. Εντάξει. Έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διορθώνετε. Λοιπόν, για τον γάμο των ομοφυλοφίλων, μπορεί να είναι η αφορμή για τον πλήρη διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τώρα όσον αφορά το θέμα της Εκκλησίας, η Εκκλησία πήρε θέσεις και μάλιστα η Εκκλησία ζήτησε ένα από την αρχή κιόλας που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα. Φυσικά αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι... Μα γι' αυτό και δεν γίνεται κιόλας. Συντριπτικό το όχι απέναντι στο νομοσχέδιο. Εξάλλου το έλεγαν και οι έρευνες, οι οποίες έδειχναν τα κανάλια όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή ένα 80-90% της ελληνικής κοινωνίας θα ήταν απέναντι σε όλο αυτό. Τώρα ο φίλος ακροατής ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Αλλά τι θέλουμε τώρα να δεχτεί, δηλαδή τι περιμέναμε, να δεχτεί η Εκκλησία να παντρεύεται ο Βαγγέλης με τον Μπάμπη? Τι πειράζει, θα σε πει άλλος, και τι σε πειράζει τώρα που θα είναι ο Μπάμπης με τον Βαγγέλη? Αυτό η Εκκλησία το δέχτηκε, μα η Εκκλησία το δέχτηκε, Αφροδίτη. Η Εκκλησία τι δέχτηκε? Αυτό το πράγμα. Δεν ούτε ξεσηκώθηκε, ούτε σήκωσε το ανάστημά της. Τι είπε, θα κάνουμε δημοψήφισμα? Έκλαψε ο Μητσοτάκης με το που τους άκουσε. Όχι βέβαια. Αυτό λέμε. Θα τους δεχτεί στις εκκλησίες πλέον, όλους αυτούς που ψήφισαν. Όχι, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τους δέχεται. Βέβαια. Πού δεν τους δέχεται, μισό. Εγώ θα το δω αυτό. Θα το δω αν τους δέχεται ή όχι. Θα αρχίσουν να λένε μετά, να αυτός είναι εξαίρεση, να, πώς το λένε, ντέφι να γίνει, πέτρα κάνουμε την καρδιά μας, για το κοινό καλό, για τη χώρα μας. Δηλαδή σήμερα όλα τα κανάλια κατηγορούν την Εκκλησία μας για τα λοιπά, δεν το είδες. Το είδα. Εγώ περιμένω το δω στην πράξη. Αφροδίτη, εγώ περιμένω το την πράξη, να δω ποιοι θα πάνε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, αυτό που έπρεπε να κάνει και αυτό το οποίο έπρεπε να πει και να υποστηρίξει, το είπε. Είπε ουσιαστικά ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα, ότι είναι ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Ζήτησε δημοψήφισμα, ότι η κυβέρνηση φυσικά δεν την άφησε, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τι μπορούσε να κάνει, δηλαδή, να οργανώσει μόνο δημοψήφισμα, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα βάσει συντάγματος. Άρα, αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει, το έκανε. Πήρε μια στάση, πήρε μια θέση, είπε ότι είμαστε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα, εγώ ως δικηγόρος, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα ο Μπάμπης να παντρεύεται το Βαγγέλη, αλλά να παντρεύεται και μπορούσε να γίνει έτσι κι αλλιώς αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Έχουμε την εμπερευματοποίηση της υιοθεσίας και της τεκνοθεσίας εδώ. Θα φτάσω και εκεί. Πολύ σωστά το λες. Πριν φτάσει όμως, το κρατάμε, γιατί θα πρέπει να πάμε σε ένα κομψό, να πάρεις και εσύ μια ανάσα και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί, ακούτε Μετρόπολης 95,5 και θα συνεχίσουμε την πολύ όμορφη κουβέντα που έχουμε με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Λοιπόν, Αφροδίτη. Καλησπέρα και πάλι. Μείναμε στην εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας, παύλα υιοθεσίας. Πολύ σωστά, Πασχάλη. Έλεγα λοιπόν και πριν ότι ο γάμος είναι ιερό μυστήριο. Δεν μπορεί να γίνεται μεταξύ δύο αντρών ή δύο γυναικών. Ο γάμος γίνεται μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Όπως επίσης πολύ ξεκάθαρο και αυτονόητο είναι το γεγονός ότι υπάρχει η μητέρα και ο πατέρας και όχι γονέας ένα και γονέας δύο. Αυτά είναι αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε και δεν τα λέει η θρησκεία μας, τα λέει η επιστήμη, τα λέει η λογική, τα λέει η βιολογία. Είναι αυτονόητα. Δυστυχώς όμως στην εποχή μας πάβουν να είναι αυτονόητα, οπότε καλούμαστε κι εμείς να τα υπερασπιστούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να φτάσουμε και στην εμπορευματοποίηση που πολύ σωστά είπες και ως γυναίκα με φύγει άμεσα. Βέβαια, γιατί σαν παρέθετη, ας πούμε, πες ότι μια γυναίκα δεν είναι έτσι. Και με προσβάλλει.
Ο γάμος λοιπόν ο πολιτικός, τον οποίο έφερε με νομοσχέδιο η κυβέρνηση και το έκανε νόμο του κράτους, ο γάμος αυτός φέρνει και την υιοθεσία. Φέρνει και την υιοθεσία. Όπως φέρνει και την παρένθετη μητρότητα. Ναι. Λοιπόν, η υιοθεσία λοιπόν, και όπως λέμε εμείς ένα βροντερό όχι σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αφορά 146 παιδιά, τα οποία είναι παιδιά προς υιοθεσία που βρίσκονται στα ιδρύματα στη χώρα μας. Τόσα είναι τα παιδιά. Ποιος θα έχει προτεραιότητα, συγγνώμη λίγο Αφροδίτη, ποιος θα έχει προτεραιότητα για την υιοθεσία, αυτή που είναι, πώς το λένε, 1-2 ή γονείς οι οποίοι ψάχνουν απεγνωσμένα. Θα σου απαντήσω, Πασχάλη, με στατιστικά τα οποία υπάρχουν και έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με άλλες χώρες στις οποίες έχει εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Λοιπόν, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει συμβεί αυτό και έχει εφαρμοστεί, δυστυχώς βλέπουμε ότι ο χρόνος από την στιγμή που γίνεται η αίτηση προς υιοθεσία από ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι είναι περίπου 2-6 μήνες για να δοθεί το παιδί αυτό σε αυτά τα άτομα, ενώ οι οικογένειες, τα ζευγάρια τα οποία είναι ετεροφιλόφιλα, μπορεί να αργήσουν από 3-6 χρόνια. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί από πίσω υπάρχουν συμφέροντα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και αυτή η κοινότητα ξέρουμε πολύ καλά ότι επίσης έχει από πίσω τις άλλα συμφέροντα τα οποία είναι από μεγάλα κέντρα οικονομικά, όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε το Ίδρυμα ΟΝΑΦΗ, δεν είναι κρυφό, τα οποία προφανώς έχουν χρηματοδοτούν. Δηλαδή και τον Ήαρχος, είναι και τον Ήαρχος το Ίδρυμα. Και το Ίδρυμα, για το Ίδρυμα ΟΝΑΦΗ μπορούμε να πούμε βεβαίως, γιατί είδαμε και τις αφίσες στο κέντρο της, της Αθήνας. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πάρα πολλές διαφημίσεις και στην τηλεόραση και πολλά καλλιτεχνικά έργα δήθεν και όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων προβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, κυρίως για να προσελκύσουν κοινό προς αυτήν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Mm-hmm. Οπότε, το παιδί, τα δικαιώματα των παιδιών είναι πάνω απ' όλα. Ναι, αυτά τα παιδιά πρέπει να δοθούν προς υιοθεσία, όμως ένα σοβαρό κράτος πρέπει να δει πώς αυτό θα έπρεπε να γίνει συντομότερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, πέρσι μάλιστα είχαμε πάνω από 2.500 αιτήσεις ζευγαριών, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, μόνο πέρσι είχαμε 2.500 αιτήσεις ζευγαριών και 149 παιδιά στα ιδρύματα. Δεν θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει και αυτά τα παιδιά να έχουν δοθεί στις οικογένειες? Άρα, ένα κράτος το οποίο στα πέντε χρόνια διακυβέρνησής της, βλέπουμε ότι διαφορεί για τα παιδιά τα οποία είναι στα ιδρύματα. Ούτε έχει εξυγχρονίσει τα ιδρύματα, ούτε έχει κάνει ταχύτερες τις διαδικασίες προς υιοθεσία, ούτε έχει κάνει αξιολόγηση της πρόνοιας, ούτε έχει ασχοληθεί καθόλου με το να έχουν με περισσότερους εισαγγελείς ανηλίκων όπως θα έπρεπε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και έρχεται τώρα και λέει ότι τα έχω δει, μοιάζεται για αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι άλλη μία κοροϊδία λοιπόν. Οπότε αυτό ήταν είναι το δεύτερο το οποίο για μας πάνω απ' όλα, το ιερότερο δικαίωμα είναι το δικαίωμα των παιδιών. Αυτά είναι η προτεραιότητά μας και γι' αυτά παλεύουμε και αγωνιζόμαστε. Και τα παιδιά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λένε τις ιερές λέξεις μητέρα και πατέρα. Και κανένας δεν μπορεί να τους στερήσει. Γι' αυτό και ζητάμε από τον κόσμο να μας δώσει τη δύναμη για να μπορέσουμε να καταργήσουμε αυτό το παράδεκτο νομοσχέδιο. Και όσον αφορά τώρα την παρένθετη μητρότητα, είναι δυνατόν να μην ξεσηκώνονται, να βλέπουμε κάποιες γυναίκες να μην ξεσηκώνονται, που είναι και μέλη της κυβέρνησης, απέναντι σε κάτι τέτοιο? Καλά, εγώ ξέρω ότι και μέλη της κυβέρνησης είναι ομοφυλόφιλοι γυναίκες. Και υπουργοί, και υπουργός. Η οποία άλλαξε και πρόσφατα υπουργείο και τώρα έχει θέμα και με την Ασουμακοπούλου, με τα mail. Είναι τέτοιο, ΛΟΑΤΚΙ. Τι να ξεσηκωθεί αυτή? Αυτή δεν την ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όμως, Αφροδίτη, πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δουλειά δεν έχουν, μπορεί να κάνουν την παρένθετη μητέρα έναντι ενός μισθώματος του 20-25.000 ευρώ και θα τη βγάζει μπέικα. Ναι. Αυτό σκέφτεται. Είναι ο φόβος. Φοβούνται. Και ο φόβος, βέβαια. Για να μην τυχόν και δεν τους βάλει την επόμενη μέρα στις λίστες των εκλογών ως υποψήφιους ή υποψήφιες. Είναι ο φόβος μήπως χαθεί η υπουργική καρέκλα, η καρέκλα μιας γενικής γραμματείας, η καρέκλα του υπουργού. Φοβούνται. Και αυτό νομίζω το έκανε και ξεκάθαρο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τους κάλεσε μάλιστα και σε σεμινάρια και προφανώς και τους τράβηξε και το αυτοί πολλούς από αυτούς. Ναι. Δέχονται τρομοκρατία. Και αυτό φταίει. Αλλά
το να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά και οι ίδιοι αυτή τη στιγμή εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι από αυτούς να μένουν στην αποχή. Στην αποχή. Είναι δυνατόν, η αποχή είναι στην ενοχή. Δεν ψηφίστηκες από τον Έλληνα για να απέχεις. Ψηφίστηκες για να ψηφίσεις κατά συνείδηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Και είτε να καταψηφίζεις είτε να υπερψηφίζεις. Όχι να απέχεις όμως. Αυτά όλα ήταν λοιπόν όλο αυτό το διάστημα που πέρασε για αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, Πασχάλη, ήταν εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και μας απασχολούν. Εκτός τόπου και χρόνου και συνεχίζεται και είναι εκτός τόπου και χρόνου, γιατί είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός έσπευσε να καλέσει και να συγχαρεί το πρώτο γκέι ζευγάρι το οποίο παντρεύτηκε, λέει. Την ώρα που η 22χρονη, η οποία μαχαιρώθηκε από τον Ιρακινό μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, στην Ερμού, έδινε μάγια τη ζωή της. Δεν ενδιαφέρεται κανένας όμως. Ο Πρωθυπουργός δεν σήκωσε το τηλέφωνο του για να την καλέσει. Όχι, βέβαια. Τι θα πει. Αφού θα πάει με τα συμφέροντα. Δεν μπορεί να πάει κάπου άλλο. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Αφίσα μία εγκύου επάνω σε έναν σταυρό γυμνή. Το είδα. Η εκκλησία, ακούσεις τίποτα? Αυτό είναι είδα που ζητάω, κάποιο. Εγώ ζητάω από την εκκλησία, σαν θεσμός, όχι σαν ανωνυμή εταιρεία, μπορεί να θίγονται τα συμφέροντά της. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος κάνει τέχνη, δεν είναι συνέχεια να λιδωρείς το σταυρό και την χριστιανοσύνη. Λιδωρία θα μπορούσες να κάνεις και κριτική, ας πούμε, στο Ισλάμ, όπως την κάναν και στη Γαλλία κάποτε και φάγανε ρουκέτα. Λοιπόν, εδώ όμως, εδώ δεν μιλάει κανένας, τίποτα. Ντρέπομαι και οργίζομαι και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Και εγώ, Πασχάλη, θα σου απαντήσω και θα σου πω πως εγώ πρώτα από την πολιτεία περιμένω. Γιατί αυτή είναι η εκκλησία. Καλά, η πολιτεία τα προωθεί αυτά, ρε Φρέντε, δεν με συγχωρείς. Και για την εκκλησία θα πω ότι θέλει όντως πιο έντονη αντίδραση. Ειδικά σε αυτά τα θέματα. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν τολμήσει κάποιος να σκίσει ή να κάψει ή να το κοράνει ή να κοροϊδέψει με οποιοδήποτε τρόπο τον Μουάμεθ, τον Αλλάχ, ξέρουμε τι θα συμβεί. Εκεί αμέσως θα τρέξουν. Θα τρέξουν. Πρώτος ο Πρωθυπουργός να πει καταδικάζουμε με το γνωστό αυτό πάντα, το ίδιο είναι οι ίδιοι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός πάντα λένε καταδικάζουμε και τι είναι αυτά και ντροπή και τέτοια. Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο λοιπόν ότι λείπει ο Χριστόδουλος. Εγώ αυτό έχω να πω. Καλά, μετά ο Χριστόδουλος λοιπόν. Δεν θα τον αφήνανε πάλι γιατί ήταν κόντρα σε όλα αυτά εδώ. Αποτέλεσμα τον έτρωγε το μαύρο τσιφίδι που τον έφαγε και όλα αυτά. Εμένα πάντως μου λείπει πολύ. Μάλιστα. Την αφίσα, τώρα μια και πιάσαμε τις αφίσες. Την αφίσα που υπάρχει στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, την έχεις δει? Που φιλιούνται δύο άντρες. Ναι, εντάξει, τώρα. Και αυτό τέχνη. Ναι, όλα αυτά. Εγώ, άμα πάω να παντρευτώ το αυτοκίνητό μου, θεωρείται τέχνη? Μου επιτρέπει το κράτος να παντρευτώ το αυτοκίνητό μου? Ο αυτοπροσδιορισμός δεν είναι το μέλημά τους? Ο καθένας μπορεί να παντρεύει τον εαυτό του. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να ακολουθείς μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή να είσαι σίγουρα μέλος ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, γιατί αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί ότι κοροϊδεύεις, άρα πάλι προσβάλλεις, άρα πάλι να βρεις τον πελά σου. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν με βλέπω. Αλλά ενδεχομένως σε λίγο θα στο επιτρέπει και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Πάντως τα φιλιά στο Δημαρχείο έτσι απροκάλυπτα δεν τα παίρνει. Να σου πω αυτό, αυτό για κάποιους Πασχάλη είναι πρόοδος. Το θέμα είναι ότι. Πραγματικά, σε τι εποχή ζούμε? Ειλικρινά, 2024 και θα περιμέναμε ο πρόοδος να είναι το να έχουμε σύγχρονα νοσοκομεία. Να μπαίνουμε στα νοσοκομεία, να νοσηλευτούμε και να φεύγουμε υγιείς και σύντομα. Ναι. Πρόοδος θα ήταν να έχουμε δικαστήρια, ταχύτερες διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης. Να θίγονται τα δικαιώματά μας και να μπορούμε να πάμε στην ελληνική δικαιοσύνη και πολύ σύντομα να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να δικαιωθούμε. Το πρόοδος και εξυγχρονισμός θα ήταν το να έχουμε καλύτερα σχολεία, σύγχρονα, με σύγχρονα μέσα και σύγχρονο εξοπλισμό. Πρόοδος θα ήταν να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια και όχι αυτό το χάλι που θυμίζει οι τριτοκοσμικές χώρες. Μα τώρα γίνονται τα ιδιωτικά όμως. Τώρα
πάρκινγκ στην πόλη και μετρό που να πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Όχι μακέτες και μετρό το οποίο το περιμένουμε πόσα χρόνια και έχει κλείσει ουσιαστικά το κέντρο της Θεσσαλονίκης τόσα χρόνια και ήρθε και ένα flyover από πάνω, το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερος βραχνάς στο κεφάλι όλων μας, γιατί δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Αυτά είναι πρόοδος. Όχι το να φιλούνται δύο άντρες σε μία φύσα στο Δημαρχείο. Μα η κυβέρνηση δεν έχει την ίδια άποψη όμως με εμάς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως και τα νοσοκομεία που έχει ανακοινώσει το μεσημέρι, μπορούν κάλλιστα με το φακελάκι εν μέσω πλησαφός να μπορείς να κάνεις εξετάσεις σου, τις εγχειρήσεις σου και αυτά εδώ πέρα. Πού γίνεται αυτό το πράγμα? Εάν τα κρατικά νοσοκομεία έχουν γίνει ιδιωτικά, να μας το πούνε. Όπως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία θα έχουν κρατικές επιδοτήσεις. Γενικά, υπάρχει ένα απέραντο δημόσιο, το οποίο έχει να κάνει και με τις κατασκευαστικές. Εκεί μπορείς, ας πούμε, να δεις τις κατασκευαστικές που παίρνουν όλα τα δημόσια έργα. Εάν παίρνεις τα δημόσια έργα, τότε δεν είσαι ιδιώτης, είσαι δημόσιος. Τραγικά πράγματα. Η πρόοδος όμως είναι γι' αυτό. Τραγικά. Πρόοδος είναι να μην μπορείς να κάνεις διέλευση την εθνική οδό γιατί έχει βρέξει. Πρόοδος δεν είναι και οι στυλάρες που ακόμα έχουν γεμίσει τα νερά, δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις λάσπες. Πρόοδος είναι και αυτό. Πρόοδος είναι και τα Τέμπη. Πάλι θα θρυνούσαμε θύματα. Αποκαλύφθηκε σήμερα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Ναι. Όλα είναι στα μέτρα της. Τραγικό. Αλλά αυτά συμβαίνουν, Πασχάλη, όπως πολύ σωστά λες, ήταν φίλοι και οι μέτεροι λιμένονται το κράτος. Και πάντα αυτό είναι το ανθρώπινο λάθος. Δυστυχώς, θα μου επιτρέψεις να πω ότι σε όλα όσα είπες δεν θα άλλαζα ούτε τελεία, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αντιληφθούμε ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να πούμε ένα ως εδώ. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει εξυγχρονισμός, τι σημαίνει πρόοδος, ποιο είναι το μέλλον που πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας, τι σημαίνει μια ισχυρή χώρα, ένα ισχυρό κράτος, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα έπρεπε να έχει. Παραδείγματος χάρη, είδαμε τι έγινε με το θέμα του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος δικάστηκε. Δύο χρόνια. Δικάστηκε με μια καταδίκη ουσιαστικά η οποία αντίκειται στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Μια Ελλάδα η οποία τον έχει αφήσει στην τύχη του. Μια κυβέρνηση η οποία έχει αδιαφορεί πλήρως. Τόσους μήνες δεν συζήτησε και δεν ζήτησε καν ξεκάθαρα το θέμα του βέτο. Να ασκήσουμε βέτο συζητήσει ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι ψελίζουν και κάτι χάδια και κάτι δεν ξέρουμε και κάτι θα δούμε. Είναι δυνατόν? Εδώ φύγονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Εδώ έχουμε ένα κράτος της Αλβανίας, το οποίο με μαφιόζικες μεθόδους, έναν εκλεγμένο δήμαρχο, τον έχει κλείσει στη φυλακή, δεν τον άφησε καν να ορκιστεί και είναι ακόμα μέσα και καταδικάζεται για 2 χρόνια. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί γίνεται όλο αυτό. Χώρα, κυβέρνηση και κοινωνία για γέλια και για κλάματα, Αφροδίτη. Από όπου και να το πιάσεις, εγώ αυτό βλέπω, αυτό φουγκράζουμε και από την κοινωνία. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό που λες ακριβώς. Και εδώ όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών πλέον ενασχολούνται με τον Κασελάκη, τι σπίτι πήρε, αν έχει εταιρείες. Αυτό είναι το μέλημά μας τώρα. Το μέλημά μας είναι όλα αυτά που είπες. Αλλά ποιος? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά αυτά τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κυβέρνηση και λειτουργούν ως παπαγαλάκια της, νομίζω ότι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο ότι φτάσαμε ως εδώ. Ναι, αλλά σου λέω όμως η κυβέρνηση, Αφροδίτη μου, 41%. Παρακαλώ, σας ακούω. Εντάξει. Θα το δούμε στις ευρωεκλογές. Το 41% μην ξεχνάμε ότι ήταν στις εθνικές εκλογές. Ναι. Με ένα αφήγημα το οποίο τρομοκράτησε τον κόσμο για το αν θα έρθει πίσω ο Τσίπρας στην εξουσία της χώρας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Mm-hmm. Και με τίποτα από αυτά τα οποία σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και είναι αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε τόση ώρα. Αλλά είναι και άλλα. Εμείς ως Μακεδόνες, το μακεδονικό, δεν το έχουμε ξεχάσει. Εμείς τη Μακεδονία δεν την έχουμε δώσει, δεν την έχουμε πουλήσει, δεν την έχουμε ξεπουλήσει. Για εμάς η Μακεδονία είναι γροθιά σου στο μάχη. Και μην νομίζει η κυβέρνηση, ή οι αρμόδιοι υπουργοί, ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ότι έτσι απλά έχουμε τελειώσει με τα Σκόπια. Την ώρα που τα Σκόπια παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά τη Συμφωνία των Πρεσπών και παντού μα παντού πηγαίνουν με το όνομα Μακεδονία σκέτο. Ούτε καν το Βόρεια δεν βάζουν πλέον. Πού το γράφουν το Βόρεια? Πουθενά.
Εγώ βλέπω και τις πινακίδες. Δεν είναι η στάση της Ελλάδας. Δεν έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα καταγγείλει τη συμφωνία αυτή. Πώς. Λοιπόν, η Μακεδονία δεν έχει τελειώσει. Και το λέω και θα φανεί και στις ευρωεκλογές. Η Μακεδονία θα στείλει μήνυμα. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι έτσι απλά τελειώνουμε με αυτά τα θέματα, εμείς οι Μακεδόνες πλανώνται πλάνη μικρά Πασχάλη. Και είναι όλα τα υπόλοιπα και είναι και αυτά τα οποία εμείς θα θυμόμαστε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τα Σκόπια να μιλάνε για Μεγαλέξανδρο και για ιστορία. Για ιστορία πια τα Σκόπια. Πια τα Σκόπια. Και εμείς εδώ δεν συζητάμε τα αυτονόητα. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να ασχοληθεί με την ιστορία μας και με τα εθνικά μας συμφέροντα, βλέπουμε τώρα ότι δεν μιλάει και δεν βγάζει άχνα καν την ώρα που παρουσιάζουν σειρές τον Μέγα Αλέξανδρο Ομοφυλόφιλο. Δηλαδή αυτός είναι ο Μέγας Αλέξανδρος μας. Αυτό ήταν αυτό το οποίο έχουμε να πούμε για τον Μέγα Αλέξανδρο ή να συζητήσουμε στη χώρα μας. Αν ήταν ομοφυλόφιλος που τον βγάζουν να φιλιέται. Αυτή είναι η Μακεδονία μας. Όχι, δεν είναι αυτή. Οι Έλληνες της Διασποράς, Πασχάλη, κλαίνε με την κατάντια μας. Ξέρεις πόσοι μας στηρίζουν από το εξωτερικό. Και γιατί οι Έλληνες της Διασποράς είναι πολλές φορές, δύο φορές περισσότερο Έλληνες από εμάς. Καλά, ξύπα, και λόγω του νόστου. Ναι, εντάξει, okay. Δεν τα ξεχνάνε. Τα εθνικά μας θέματα δεν θα τα αφήσουμε ούτε για την εθνική μας μειονότητα, ούτε για τη Μακεδονία, ούτε για αυτό το οποίο πάνε να περάσουν τώρα με τις πρέσπες του Αιγαίου. Με ένα κάζους μπέλι στον κρόταφο της Ελλάδας και μια Ελλάδα η οποία δήθεν θέλει να μας περάσει, μια κυβέρνηση η οποία θέλει να μας περάσει παρέα και αγκαλιά με το ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι τώρα είναι οι καλύτερες συνθήκες, λένε, να έρθουμε σε διάλογο με Τουρκία. Πού είναι οι καλύτερες συνθήκες? Πού τις είδαν αυτές τις καλύτερες συνθήκες να τις δούμε κι εμείς? Με το κάζους μπέλι στον κρόταφο, ότι αν τυχόν επεκτείνεται τα ναυτικά τους μίλια από τα 6 στα 12, όπως οφείλουμε να κάνουμε, μονομερώς, γιατί αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Γιατί αυτό είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Έρχεται η Τουρκία και σου λέει ότι δεν θα το κάνει, γιατί αν το κάνει θα σου κάνω πόλεμο. Για το ότι μιλάει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, για το ότι μιλάει για ψευδοκράτος στην Κύπρο, που η Κύπρος είναι υποκαθεστώς εισβολής και κατοχής ακόμα και σήμερα και την έχουμε αφήσει μόνη της. Η ελληνική κυβέρνηση την έχει αφήσει μόνη της στην Κύπρο. Πάει να κάνει διάλογο με την Τουρκία, αφήνοντας έξω από το διάλογο το Κυπριακό. Για το ότι ζητάει η Τουρκία αποστρατιωτικοποίησης, για το ότι έχει ενενεργία και ενισχύει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, για το ότι έχει γκρίζες ζώνες και θεωρεί το μισό Αιγαίο, για να μην πούμε όλο δικό της. Ποια Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή τόσο φιλική που εμείς οφείλουμε, αν θέλουμε να είμαστε και εδώ σύγχρονοι, να κάνουμε συζητήσεις? Που εμείς το μόνο που ουσιαστικά ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λέει η Νέα Δημοκρατία είναι να συζητήσουμε, λέει, ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή έχει μια Τουρκία απέναντι με 15 αιτήματα και εμείς λέμε να δούμε αν μπορούμε λίγο την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα μας. Δεν μπορούμε. Απλά. Και βγαίνει τώρα η κυρία Μπακογιάννη και μας λέει ότι ήταν λάθος το βέτο του Καραμαλή. Ναι, βέβαια. Δεν τρέπεται. Όχι. Το γέλο δεν είναι μόνο ελληνικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό, λέει. Έτσι μας είπε. Έχω ερωτήματα, Αφροδίτη. Βεβαίως. Τι γνώμη έχεις για τις νέες ταυτότητες που θα τις φέρουν υποχρεωτικά? Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Πότε θα έρθει άλλο ένα. Άλλη μια παροδία της κυβέρνησης με τις νέες ταυτότητες. Τώρα, το ότι πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν οι ταυτότητες, εγώ θυμάμαι, έχω μια ταυτότητα η οποία είναι πολύ παλιά. Κάποια στιγμή θα ήθελα να την αλλάξω γιατί είμαι και φθαρμένη. Αλλά εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι καμία υποχρεωτικότητα δεν με εκφράζει. Το τι θα κάνει ο καθένας με ταυτότητά του πρέπει να είναι δικό του θέμα. Είμαι φιλελεύθερη. Δεν μπορεί. Όπως και ήμουν απέναντι στις υποχρεωτικότητες των εμβολιασμών, ακριβώς έτσι είμαι και απέναντι σε κάθε υποχρεωτικότητα. Είσαι υπέρ της ελεύθερης βούλησης. Το απολύτως φυσιολογικό. 10 άτομα μας κερδίσατε με την ευθύτητά της. Μας κέρδισε με την ευθύτητά της. Και ότι έχει πάει κοντά στο σύστημα χωρίς να φοβάται. Και γι' αυτό θα την ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές, λέει ο Άκης ο Κεχαγιάς από τον μαγευτικό Εύωσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Τώρα, το διαβάζω το μήνυμα, αυτό το μαγευτικό Εύωσμο, τώρα λίγο να το κοιτάξει λίγο και αυτός εκεί πέρα που μένει, αλλά τέλος πάντων. Σε σχέση με την Καμάρα που μένω εγώ,
Καλά, εσύ όμως τα έχεις όλα μπροστά σου. Αυτοί δεν έχουν τίποτα μπροστά τους. Ναι, όλα μπροστά μου τα έχω. Έχουμε τα γκέτο, τους λαθρομετανάστες έχω όντως μπροστά μου. Έχουμε όλους τους. Τι μια χαρά δεν είναι. Έχει εγκληματικότητα, έχει κυνηγητά. Δεν έχει τίποτα από αυτά. Μα, τι δεν έχει? Δεν έχει ούτε εγκληματικότητα η Θεσσαλονίκη ούτε τίποτα. Ο καθόλου τίποτα. Μιλάμε. Μπορείς να κυκλοφορήσεις ελεύθερα. Αν τολμάς, πάρε μετά τις 10 στη Γιάννητσον. Εγώ στην Καμάρα λοιπόν είναι. Εκεί μεγάλωσα με τον παππού μου και με τη γιαγιά μου στην Καμάρα. Ναι. Στο κέντρο. Εκεί απέναντι ακριβώς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και οπότε στην Καμάρα τη θυμάμαι από όταν γεννήθηκα. Και τώρα πλέον, μετά δηλαδή από 33 χρόνια, βλέπω πώς ήταν η Καμάρα και γενικότερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης και πώς έγινε, πώς είχαμε. Πώς ήμασταν, πώς γίναμε και πώς θα καταντήσουμε, δεν λες όμως. Ναι, και πώς βγαίναμε και πώς ο κόσμος τότε και τα πάρκα. Δηλαδή, πολλές φορές νοσταλγώ, πραγματικά νοσταλγώ και πλέον το βλέπουμε περισσότερο από τις ελληνικές ταινίες, τον ελληνικό κινηματογράφο. Εκείνη την ευπρέπεια του Έλληνα, την αξιοπρέπεια που μπορεί να μην είχαν δεύτερο ζευγάρι παπούτσια να βάλουν, αλλά τα πρόσεχαν τόσο πολύ. Ναι. Γιατί αυτό ήτανε. Ήθελαν να ντύνονται με τα παλτουδάκια τους στις στάσεις των λεωφορείων. Ήτανε μια Ελλάδα η οποία είχε το οικογενειακό τραπέζι με τη γιαγιά και τον παππού, με τις γιορτές, με τις χαρές, με τη φιλοξενία. Αυτή ήταν η Ελλάδα μας. Και τα σχολεία, ακόμα και τότε, τα παιδιά που τελείωναν μόνο το δημοτικό, με τι λόγο και με τι έκφραση και με πόσο καλά μιλώντας την ελληνική γλώσσα συνεννοούνταν. Δηλαδή, όλα αυτά. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλληνες οι οποίοι τότε μιλούσαν με σεβασμό ένας τον άλλον. Χαιρετούσαν, έλεγαν τον πρωί καλημέρα στο γείτονα. Είχαν το κλειδί έξω από την πόρτα. Δεν υπήρχε εγκληματικότητα. Δεν φοβόταν να αφήσουν τα παιδιά να παίξουν στο πάρκο. Καλά, περάσαν αυτά τώρα. Μην τα λες αυτά τώρα. Ναι, γιατί δεν, όχι. Δεν, μπορεί να μας κλείσει και το SURU που λέμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Υπήρχε αξιοπρέπεια. Αυτό το νοσταλγό. Και θέλω αυτό να μπορέσουμε, επειδή είμαστε και η τελευταία γενιά, η δικιά μας γενιά, είναι η τελευταία γενιά που έζησε αυτές τις εποχές. Και τις θυμόμαστε ακόμα με τον παππού και τη γιαγιά που έβγαιναν, που ήταν στα χωράφια, που έδιναν αγώνα για να μπορέσουν να κρατήσουν όρθιο το σπίτι. Όλα αυτά είμαστε εμείς. Είναι η ταυτότητά μας. Και γι' αυτά παλεύουμε. Που λένε πολύ πώς και γιατί. Για αυτήν ακριβώς την Ελλάδα. Που δούλευε ένας και έθρεφε μια οικογένεια. Τώρα δουλεύει όλη η οικογένεια και δεν θρέφει ούτε τον έναν. Τέλος πάντων. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Η άποψή σας για το Ραμαζάνι στην Φραγκφούρτη για πρώτη φορά στη Γερμανία. Το είδαμε και αυτό. Εντάξει, εγώ δεν εκπλήσωμαι, επειδή γνωρίζω περί Φραγκφούρτης, όπως γνωρίζω και τη σχολή της Φραγκφούρτης. Αν διαβάσει κάποιος για τη σχολή της Φραγκφούρτης, θα καταλάβει γιατί η Φραγκφούρτη είναι πολύ ορόσημο για τη woke agenda πλέον που υπάρχει και για τη νέα τάξη πραγμάτων και για τις αλλαγές πλέον που θα γίνουν παγκοσμίως. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Είναι. Να κάνουμε ένα κομψό, Αφροδίτη. Αυτό θέλουμε να ζήσουμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι μακριά. Αν θέλουμε, έτσι όπως πάμε, μπορεί και να γίνει. Και άμα συνεχίσουμε έτσι και σε 10-20 χρόνια, όσοι ενδεχομένως θα ήθελαν. Να κατακτήσουν ένα κομμάτι γης μας, άμα θέλουμε να το αφήσουμε έτσι και να το πάρουν αμαχητή και να έχουμε εδώ πέρα 2-3 εκατομμύρια μουσουλμάνους, όσοι κοιμούνται ήσυχα με τη συνείδησή τους και σκεπτόμενοι το μέλλον των παιδιών τους, με αυτό είναι εντάξει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, αλλά εμείς δεν είμαστε. Να πάμε σε ένα κομψό. Ναι, βεβαίως. Να πάμε. Κομψό μην κάνεις, πάμε σε ένα κομψό και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εδώ μαζί με την πρόεδρο της Φωνηλογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, και να σας υπενθυμίσω βεβαίως στους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54045, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, και φυσικά με τα μηνύματά σας εδώ προσπαθώ να τα συντάξω κατά κάποιο τρόπο, να τα συμπτύξω μάλλον, για να μπορέσουμε να τα αποδώσουμε και στον αέρα και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου για να μας απαντήσει κιόλας, γιατί όλο, λέω άντε τα τελείωσα, όλο και ξανά βγαίνουν. Αφροδίτη, βλέπω ότι το γκέλ γίνεται, δηλαδή υπάρχει ας πούμε έτσι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω περισσότερο από κάθε άλλη φορά που έχουμε μιλήσει, εγώ τουλάχιστον το διαπιστώνω από τα μηνύματα και από την, σε εισαγωγικά από τις ερωτήσεις που κάνουν, που είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι θα φανταζόμουν κι εγώ. Άρα το χρεώνεσαι αυτό, το χρεώνεσαι. Λοιπόν,
Καταρχάς, λέει, τα σέβη μου στην εξαιρετική καλεσμένη. Μπράβο για το θάρρος της γνώμης της. Ερώτηση. Ο Ανδρέας, γνωστός από το TikTok, με τον οποίο ταυτίζομαι σε απόψεις, θα είναι στη δύναμη του κόμματος? Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας, αναφέρεται στον Ανδρέα Παναγόπουλο. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Αναφέρεται στον Ανδρέα Παναγόπουλο, γνωστό και στα social media ως Andreas J4. Ναι, θα είναι υποψήφιος μας στις ευρωεκλογές ο Ανδρέας. Δίνει μεγάλη μάχη για τα θέματα της, κυρίως των μικρότερων ηλικιών, το ότι διδάσκονται στα σχολεία σχετικά με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, σχετικά με αυτή την ατζέντα. Πώς λέγεται αυτός, Ανδρέας J4? Είναι πατέρα. Andrew SJ4 είναι στα social media. Ναι, SG. Ναι. Όπως επίσης και ο Νίκος ο Κάκος, γνωστός και ως Καστοριανός, θα είναι φίρμα. Ναι, ναι. Ο Νίκος Εξάκι άρρωστο. Ειδικά τώρα με τα θέματα των αγροτών. Ναι, ναι, είναι. Σε αυτά είναι το the point. Ακριβώς, ακριβώς. Και ο ίδιος ως αγροκτηνοτρόφος τα δει. Έχει περάσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια με όλα όσα συμβαίνουν. Καταλαβαίνει απόλυτα τις ανάγκες και ζητάμε και από την κυβέρνηση επιτέλους να ακούσει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Ο Γιάννης ο Ζολώτας, ο οποίος είναι ενεργειακός μηχανικός, είναι και αυτός μαζί μας στις ευρωεκλογές. Έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος Καλαδάκης ήταν πρώην υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μαζί μας γιατί και αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προτείνει τις αξίες του, οπότε δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να είναι εκεί. Mm-hmm. Έχουμε γενικότερα ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Και... θα γίνει και καλύτερο, το υπόσχομαι να ξέρεις. Λοιπόν, ήσουν στην ΟΝΕΔ, ρωτάει ένας φίλος Κροάτης. Στην ΟΝΕΔ, όταν ακόμα υποστηρίζαμε τα κλειστά κέντρα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα καθαρά πανεπιστήμια. Την μείωση της εγκληματικότητας, τις αυστηρότερες ποινές, την κατάργηση της άκρα της επιδοματικής πολιτικής και ήμασταν υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. Ναι, τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα κεντροδεξιά. Εντάξει, τώρα να σου πω όμως και κάτι. Στη Νέα Δημοκρατία μόνο οι Νέα Δημοκράτες δεν υπάρχουν πλέον, έτσι. Από ό,τι πιστεύω. Αν έκανε κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, πρώτο θα έβγαινε το Πασόκ, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε παρέμβαση μηνυματική βέβαια από τον κύριο Κάκο, ο οποίος λέει για τον πρωτογενή τομέα θα μιλήσει, λέει, μόνο ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και υποψήφιος ευρωβουλευτής ο κύριος Κάκος. Βεβαίως. Έχουμε και το μεάρχης Ελλάδα. Να το βγάλουμε και αυτόν, Άντρο. Αυτός νομίζει ότι... Βεβαίως, να το βγάλουμε και αυτόν. Ο Κάκο να θα μιλήσει και βέβαια. Για τα αιτήματα, αλλά και για τις προτάσεις που έχουμε. Θα έρθει από εδώ, δεν είναι. Πολύ καλά λέει όλα αυτά που ακούμε. Πώς είστε τόσο σίγουροι ότι το σύστημα των Βρεξελών δεν θα σας κάνει καηλή νούμερο 2? Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι θέμα του καθενός. Τι σχέση έχουμε εμείς τώρα με χρήματα κάτω το τραπέζι και τέτοιου είδους συμφωνίες? Ναι. Αυτά βρίσκουν και τα κάνουν σε αυτούς που θέλουν να τα κάνουν. Εμείς ουδέποτε είχαμε τέτοιου είδους όνειρα, ούτε και υπάρχει ποτέ περίπτωση. Καλά, λέμε ότι μπαίνοντας εκεί μπορεί να γίνουν αυτά. Να αφομοιωθείτε κι εσείς στο σύστημα. Αυτό εννοεί προφανώς. Όχι, ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Μπαίνεις και θέλεις να μπεις για να κάνεις αυτά όλα. Απλά προφανώς ίσως βρίσκεις κάποιους και τους κοροϊδεύεις προεκλογικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θέλουμε να είμαστε μέσα για τον ίδιο λόγο. Γιατί αν ήθελα να είχα θέσεις, θα τις είχα. Και το έχω αποδείξει αυτό. Εγώ έχω μάθει με τα λίγα. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια από δύο εκπαιδευτικούς, με δύο μικρότερα αδέρφια, μια οικογένεια δηλαδή δασκάλων, μια οικογένεια που ξέραμε μέχρι πού μπορούσαμε να φτάσουμε και με αρχές. Επίσης έχω έναν παππού ο οποίος είναι ιερέας, ο Παπαβλάστης στα Βρισκά Δημοτήχου, πάνω στον δοξασμένο Εύρο στην πατρίδα μου, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να αφήσει τέτοιου είδους υπόνοιες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε, θέλω να πω, ως οικογένεια, όλα τα παιδιά και το οφείλουμε στους γονείς μας, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πάρα πολύ περήφανοι. Και εγώ προσωπικά είμαι περήφανη, γιατί είχα δύο εξαιρετικούς γονείς, εξαιρετικούς παππούδες και γιαγιάδες, τους οποίους τους έζησα, τους πρόλαβα και μεγαλώσαμε σαν μια, όπως μια σύγχρονη πυρηνική οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν. Χαίρετε που σας ακούει ο κύριος Χρυσίδης και σας δίνουμε το βήμα για να ακουστείτε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να μας σχολιάσει, λέει ο κύριος Μπόλε, μπορεί να μας σχολιάσει, κυρία Λατινοπούλου, τις πληροφορίες που θέλουν τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας? Ο
ασφαλής Χρανιδιώτης δεν θα μου κάνει εντύπωση να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είχε αποτάξει ο κ. Μητσοτάκης τότε με τον Τζίμερο, με αυτούς εδώ πέρα. Τους είχε αποτάξει. Από την πρώτη στιγμή, καταρχάς, εγώ θυμάμαι που έσκασε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ξεκίνησε κατευθείαν να υποστηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε δεν θα μου έκανε έκπληξη, αλλά δεν με αφορά και καθόλου το μάλιστα, θέμα. Ωραία. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί απλά λέει, δεν ξέρουμε λέει, τι λέει πια η Εκκλησία που ζήτησε δημοψήφισμα, απλά κάτι ψιθύρισε ο βαλσαμωμένος Ιερώνυμος, δεν το ζήτησε λέει όμως. Α, στην κουβέντα που είχαμε, τώρα κατάλαβα Κώστα Βόμπα, λέει ας πούμε ότι δεν το ζήτησε επίσημα, απλά το ψιθύρισε, το έπεσε. Ας πούμε, ξέρεις, κανονικά η Εκκλησία θέλει ας πούμε δημοψήφισμα, δεν βγήκε όλη η Ιερά Σύνοδος και απεί, εμείς θέλουμε δημοψήφισμα, ήταν η επιτάς ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό λέει ο ακροατής. Σε αυτό είπα τη γνώμη μου. Μάλιστα. Είπα ωραία. Okay, okay. Απάντησα πριν σε όλο το απλά σαν σχόλιο, γιατί είναι τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Απλά το απάντησα. Μετά τις 10 λέει, όντως δεν μπορείς να πας στη Γιάννητσόν, αλλά μπορείς να πας στα Γιάννητσά. Δεν είναι το ίδιο όμως. Εντάξει. Στα Γιάννητσά δεν κυκλοφορεί ούτε βαλσαμωμένο πουλί. Έτσι, στις 10 και μετά. Εμείς εδώ πέρα όμως δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε όπως κυκλοφορούσαν. Έχει απόλυτο δίκιο. Ειδικά από την αποχή από Αριστοτέλους, Βενιζέλου και πέρα, η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί. Δηλαδή έχουν εγκαιτοποιηθεί τελείως περιοχές και όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο ένα και η χειρότερη κατάσταση. Αλλά δεν υπάρχει ασφάλεια. Ο κύριος Τερζόπουλος λέει: θα φύγω εγώ από Σαντορίνη να φύγω Θεσσαλονίκη να ψηφίσω. Αντί να κοιτάξει το κράτος να επιτρέψει στους 70.000 νέους που λείπουν σεζόν να ψηφίσουν, τους νοιάζει για τους έξω. Να μην ξεχνάει η κυρία Λατινοπούλου ότι δεν τα λέει η Τουρκία μόνο, αλλά και Έλληνες στη Βουλή. Μην είμαστε μόνο φαγάδες. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Αρκεί να ακούσεις Κερίδη Μπακογιάννη. Αυτούς ακούμε και ντρεπόμαστε. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά. Μάλιστα. Η πρώτη ληξιαρχική εγγραφή παιδιού γκέι ζευγαριού αποκτήθηκε από παρένθετη μητέρα στο εξωτερικό όμως. Εντάξει, αυτά είναι αναμενόμενα, όπως είπαμε, και θα γίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχα πει μάλιστα από τις πρώτες αναρτήσεις που είχα κάνει με το που άρχισε να γίνεται συζήτηση σχετικά με το νομοσχέδιο. Είχα πει ότι θα παίρνουν παιδιά από το εξωτερικό και θα τα φέρουν στη χώρα μας και θα γίνονται νόμα. Αυτό ήταν σχετικά με αυτό το οποίο έλεγε και ο και δήθεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το θέμα της παρένθεσης μητέρας, δεν θα επιτραπεί. Ήταν ψέμα. Ήταν ολοφάνερο ψέμα. Κορόιδευαν τον κόσμο κανονικότατα. Αλλά εγώ θα παλέψω να ανατραπεί αυτός ο νόμος. Μπορείς να ρωτήσεις την κυρία Λατινοπούλου αν κάνει κάτι στην Ευρωβουλή για το τελωνείο που πληρώνουν οι Έλληνες για τα οχήματα που φέρνουν από το εξωτερικό και το χαράτσι των 120 ευρώ που μας βάζουν οι Σέρβοι για όλα τα αυτοκίνητα από Γερμανία με κόκκινες πινακίδες, τσόλ, τελωνείο δηλαδή. Με το καλό να μπω και όλα αυτά φυσικά να τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Πόσο, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό γιατί και ο Ιχολήπτης πληρώσε τελωνείο. Πόσο πήρε το αυτοκίνητο κανονικά. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο, Αφροδίτη, μισό λεπτό. Ναι, ρε παιδί, πόσο πήρε το αυτοκίνητο και πλήρωσε 14.500 τελωνείο. Ναι, αυτό λέμε. 30 και 14, 45 δηλαδή. Εκεί γιατί πήρε 45.000 από εκεί πέρα και δεν τα έδωσε εδώ πέρα, ρε φίλε. Εντάξει, ο 30.000 αγόρασε ένα αυτοκίνητο 30.000 και πλήρωσε τελωνείο 14.500. Δηλαδή το 50%. Αφροδίτη. Ναι. Είπαμε λοιπόν και απάντησα και πριν ότι με το καλό να μπούμε στην Ευρωβουλή και θα το δούμε. Είμαστε πάντως το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος με τόσους δασμούς. Αυτό είναι. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Καλά, έχουμε και στα περισσότερα. Για να τρέχονται οι μετακλητοί γίνονται όλα αυτά. Μα έχουμε τα υψηλότερα ενίκια. Το υψηλότερο ίντερνετ, το υψηλότερο ρεύμα. Τα υψηλότερα. Τα προϊόντα μας, τα ελληνικά προϊόντα μας, στο εξωτερικό πολλούνται φθηνότερα σε σχέση με την Ελλάδα. Το ελληνικό γιαούρτι, το ελληνικό λάδι, η ελληνική φέτα. Μην πηγαίνουμε μακριά. Αυτά όλα είναι για να τρέφονται λοιπόν οι μετακλητοί και τα παπαγαλάκια. Και πολλοί συναδελφοί σου φοβάμαι πολύ να πω. Δεν έχω πρόβλημα. Να σα τα πω και εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Τα λέω και εγώ. Μην το ξεχνάμε. Και μέσα σε αυτά τα θέματα που αφορά την οικονομία, θα ήθελα να μου επιτρέψει να σταθούμε στο θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών. Το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και με το νέο φορολογικό. Τους βάζει η κυβέρνηση το χέρι βαθιά στην τσέπη. Αυτό είναι κανονική κοροϊδία και κλεψιά. Δηλαδή
ήρθε η κυβέρνηση με ένα νέο φορολογικό που και πάλι θα επαναλάβω το ουδέποτε το εξήγηλε προεκλογικά, ουδέποτε, και έρχεται ουσιαστικά και θεωρεί συλλήφθην όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες κλέφτες. Και τους βάζει τεκμήρια και ήδη ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση για το αν θα μπορούσαν να ορθοποδήσουν. Αυτό είναι ο θάνατος του εμποράκου. Κανονικότατα. Τους κλείνει τον έναν πίσω από τον άλλον. Τώρα, αυτό. Ναι, είναι θέμα συζήτηση αυτό. Υπήρχε μια δικαιολογία, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να συντηρήσει εσύ με το φορολόγητο που δηλώνει σπίτια, αυτοκίνητα, οικογένειε κτλ. Και να δηλώνει μόνο 10 χιλιάρικα. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να βρει όμως το κράτος τώρα. Ναι, να πω λίγο. Η οριζοντίωση βέβαια δεν είναι σωστή, αλλά κάτι πρέπει να βρει. Πολύ σωστά. Ναι, τι θα πει η οριζοντίωση. Δηλαδή, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία δεν ευαγγελίζεται ότι έχει πλέον ψηφιοποίηση και τα πάντα τα κάνει με. Α, ναι, καλά, εντάξει. Ναι, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει λοιπόν ηλεκτρονικά διασταύρωση περιουσιακών στοιχείων και να βρει πραγματικά όσοι φοροδιαβεύουν, ναι, θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά όσοι είναι πραγματικά τίμοι και έχουν πληγεί, όπως ας πούμε. Κοντά στο ξερό και το χλωρό. Ακριβώς, ελεύθερη επαγγελματία στη Θεσσαλία ή κάποιος ο οποίος είχε βιώσει μια ασθένεια ή μια οικογενειακή τραγωδία ή οτιδήποτε και δεν μπορούσε για χύψη λόγους να δουλέψει. Δηλαδή και αυτόν τον βάζεις μέσα στο ίδιο κουβά, του σουβαλιάζεις όλους από το πρώτο λεπτό έτσι ακριβώς γιατί εσύ νομίζεις ότι όλοι κλέβουν. Άλλος κλέβει. Άλλος κλέβει και όλοι οι φόροι μας που πληρώνουμε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες στους φόρους μας. Δεν ξέρουμε που πηγαίνουν και δεν έχουν καμία απολύτως ανταποδοτικότητα. Διότι πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και μας πετάνε σε ένα ράτζο. Διότι δεν έχουμε ασφάλεια, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε πανεπιστήμια και όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Όλα αυτά λοιπόν που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι σοσιαλιστρικές τακτικές. Δηλαδή δεν μπορούμε να αρρωστήσουμε. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να είσαι φτωχός. Ξέρω εγώ, να συμφωνήσω. Κατηγορηθώ και όλους. Συμφωνείς. Ναι. Λέει εδώ, είναι από τα πιο όμορφα σχόλια που έχω διαβάσει για σένα Αφροδίτη, γιατί εντάξει υπάρχουν τα επικοδομητικά κτλ. Αυτό όμως μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέει, αυτό το κορίτσι δεν είναι μια όμορφη πολιτικός. Είναι ένα παλικάρι που σώζει την αξιοπρέπειά μας. Καλή της επιτυχία. Ο κύριος Ευστραδιάδης Κώστας. Πολύ συγκινητικό. Ναι, μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον κύριο Σταθιά. Σ' αγαπάει ο κόσμος. Και εγώ τον αγαπώ. Αφροδίτη, σ' αγαπάει και εύχομαι να σε στηρίξει κιόλας. Είναι αμοιβαία. Όσο περνάει ο καιρός, που με χρόνο και με συνέπεια θα τα καταφέρουμε μέχρι τις ευρωεκλογές, εκεί είναι η μέρα που ουσιαστικά πρέπει να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Όλο ένα και περισσότερο κόσμο θα καταλαβαίνει την αλήθεια και την ειλικρίνειά μας. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην ειλικρίνεια. Έχουμε δικαίωμα να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε την αλήθεια μας. Δεν μπορεί κανένας να μας το στερήσει αυτό. Την αντέχουμε. Για όσους την αντέχουν. Οι περισσότεροι πλέον πάντως, αυτό το οποίο μπορώ να πω, είναι ότι τη θέλουν. Κουράστηκαν να ζουν στην κοροϊδία, κουράστηκε ο κόσμος να ζει στο ψέμα, κουραστήκαμε όλοι μας. Να μας κοροϊδεύουν η μία κυβέρνηση πίσω από την άλλη, να χάνονται. Αθώες ψυχές στα τρένα, στα τέμπη, να καίγονται, να καίγεται ο Εύρος, να καίγεται η Ρόδος, να καίγεται η Κρήτη, να πλημμυρίζει η Θεσσαλία, καταστροφές. Ένα κράτος μπάχαλο, στην κυριολεξία μπάχαλο. Όλα διαλυμένα. Όλα διαλυμένα. Μια δικαιοσύνη στην οποία δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, και κυρίως η ανασφάλεια. Θα γυρίσει το παιδί μου στο σπίτι του. Θα γυρίσει η κόρη μου, χωρίς να την έχουν βιάσει. Την ώρα που η τσέπη παράλληλα, όχι απλά δεν έχει μέσα 5 ευρώ, δεν ξέρεις αν θα έχει και αύριο. Πόσο να αντέξει αυτός ο Έλληνας, πόσα πρέπει δηλαδή να συμβούν. Δεν είναι όλοι πολιτικοί ήδη, όπως δεν είναι και όλοι οι άντρες ή οι γυναίκες. Γι' αυτό καλώ όλους τους ακροατές να στείλουν μήνυμα. Στις 9 Ιουνίου, να μπουν στα social μας, να επισκεφθούν το phonylogikis.gr, να μπουν στο site μας και να γραφτούν μέλη. Να μπουν στα social της Φωνής Λογικής, στο phonylogikis, στο Facebook, στη σελίδα μας. Να μπουν στα δικά μου και να παρακολουθήσουν τις αναρτήσεις μας, τις δράσεις μας, όσα λέμε και όλα θα πιστεύουμε. Στα Αφροδίτη Λατινοπούλου και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok φυσικά, που είναι και το νέο μέσο με τα βίντεο. Να μπουν και να δουν και τους υποψήφιους, να τους παρακολουθούν, να τους ακούν.
Έχουμε πάρα πολύ αξιόλογα πρόσωπα και όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, πάντα με πηξίδα τις αξίες μας, συνεχίζουμε και δίνουμε αυτή τη μάχη. Και το κάνουμε για τα παιδιά, για το μέλλον των παιδιών μας. Για αυτά τα παιδιά τα κάνουμε όλα. Πάντως, αυτό που έχω να πω, για να το προχωρήσω έτσι, είναι πρώτη φορά που διαβάζω τόσα πολλά μηνύματα, άσχετα που δεν στα λέω, τα οποία θα σε ψηφίσουν και για τα συγχαρητήρια τα οποία υπάρχουν. Δεν το έχω ξαναδεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Μπράβο σου, κερδίζει τον κόσμο. Μεγάλη μου τιμή. Έχει σημασία αυτό για μια νεαρή πολιτικός, η οποία, αν και προεδρεύει πλέον στο κόμμα της, μιλάει τόσο ανοιχτά όσο έχει τόσο μεγάλη αποδοχή. Ακόμα και από ο Βασίλης ο Μπαλντούμης, ο Γιώργος ο Ραμάνης, που έχουν και επικοδομητικά σχόλια. Εντάξει, τώρα αυτά εδώ περισσότερο. Δυναμώνουμε. Αλλά... ναι. Να με βρουν και στα social media και φυσικά. Θα σας βρουν εκεί που πρέπει να σας βρουν. Και στο Instagram ή στο Facebook. Θέλω όμως, Πασχάλη, να μου πεις και τα άσχημα. Και τα άσχημα σχόλια. Θα σας πω ένα. Να σε πω ένα. Βεβαίως. Λέει ο Μπάμπης ο Στεφανίδης. Ναι. Δεν θέλω, λέει, το Βαγγέλη, θέλω το Σωτήρι. Α. Μισό λεπτά. Όχι για σένα. Την ώρα που συζητούσαμε για τους γκέι, ας πούμε, έτσι. Ναι. Λέει, δεν θέλω άλλο, λέει, το Βαγγέλη, θέλω το Σωτήρι. Ας κάνει κάτι, λέει, κυρία Λατινοπούλου. Δικαίωμά του είναι αυτό. Σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ναι. Μπορεί να κάνει ωραιότατα ένα σύμφωνο συμβίωσης και να ζήσει τον έρωτά του. Ναι. Αλλά εκτός εκκλησίας πάντα, έτσι. Ο γάμος, είπαμε, είναι άντρας γυναίκα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, Αφροδίτη. Τα μηνύματα είναι περισσότερα πλέον, έχουμε περάσει. Επειδή κάλυψες και με την τοποθέτησή σου όλη την γκάμα των όποιων απορριών μπορούσε να έχει κάποιος, αλλά είναι περισσότερο επικοδομητικά για την ψηφοφορία και για την Ευρωβουλή, γιατί ο κόσμος, είπαμε, ψάχνει, τουλάχιστον αυτός που ενδιαφέρεται, ψάχνει να βρει κάτι που να αξίζει τον κόπο και να μην ξαναεξαπατηθεί, να ξεγελαστεί, να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Και πιστεύω ότι στο πρόσωπό σου βρίσκει αυτό που πιστεύει πραγματικά. Όταν δεν και τον αγγίζω. Αυτό να συμβεί, Πασχάλη. Με εμάς, και είπα, όπως είπα και πριν, περιμένουμε πώς και πώς να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία για να το αποδείξουμε. Γιατί και εγώ, ένας λόγος που αγωνίζομαι για αυτά που αγωνίζομαι και έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια την ομαδική στη Φωνή Λογικής, με αυτά τα αξιόλογα πρόσωπα στο πλευρό μου, είναι ακριβώς γι' αυτό, για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα και για να μπορέσει να δυναμώσει κι άλλο η φωνή μας. Να μου στείλουν μήνυμα και στα social και να μου ζητήσουν και το link στο Viber, στο κανάλι μου, στο προσωπικό μου κανάλι στο Viber. Ας μου ζητήσουν οι ακροατές μας, όσοι επιθυμούν, το link στο Viber, για όσους δεν έχουν social, για να τους το στείλουμε και να στέλνουμε προσκλήσεις. Γιατί υπάρχει και η τρίτη ηλικία και πρέπει να μας μάθει και αυτή. Άστε, ωραία. Εύχομαι, λέει ο κύριος Νίκος, ο εκπαιδευτικός μας εδώ της εκπομπής. Του ακροατέ μα, ο οποίο λέει: Εύχομαι να λέτε, λέει, αλήθεια, αλλά όποιο φεύγει από το Μαντρί, δυστυχώ τον τρώει ο λύκο. Όπου λύκο, ίσον τα παγκόσμια συμφέροντα. Ο κύριο Νίκο είναι. Ναι, ο κύριο Νίκο, ναι. Ο κύριο Νίκο, λοιπόν, έχω να το απαντήσω ότι ο λύκο. Τα παγκόσμια συμφέροντα μιλάει για τα παγκόσμια συμφέροντα. Ναι, αλλά εδώ θα μιλήσουμε και για τα τοπικά μα, εδώ, τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν τα συμφέροντα για μένα πάνω απ' όλα του Έλληνα. Και αυτά τα συμφέροντα είναι τα συμφέροντα που θα υπηρετήσουμε. Και θαυμάζω απεριόριστα ηγέτες όπως ο Ορμπάν, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, που δεν βάζει τίποτα άλλο πάνω από τα συμφέροντα του λαού του. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Και γι' αυτό βλέπουμε την Ουγγαρία να μην έχει τένον ελαφρομετανάστη και να μην έχει τα ίδια προβλήματα που έχουν άλλες χώρες. Τα Μαντριά είναι για το 80. Τώρα πλέον πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Η κάθε χώρα έχει τη δική της ταυτότητα. Η κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτισμική κληρονομιά. Υποτίθεται ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κοινός μας στόχος όσον αφορά να διαφυλάξουμε τις αξίες αυτών των χωρών. Όχι να τις κάνουμε όλες ένα χυλό και μια πολυπολιτισμική κοινωνία ενωμένη χωρίς σύνορα. Δεν είμαστε χώρος, είμαστε χώρα. Και για μένα, όπως και για τους νοήμονες πατριώτες Έλληνες, για τους οικογενειάρχες, για τους νοικοκύριδες, για αυτούς που νοιάζονται για το μέλλον των παιδιών τους, η χώρα είναι σαν το σπίτι μας. Όπως δεν θα αφήσουμε στο σπίτι μας να μπει ο κάθε εγκληματίας μέσα και να κοιμηθεί στο δωμάτιο των παιδιών μας, έτσι ακριβώς είναι και η χώρα μας.
και έχουμε υποχρέωση ιερή και συνταγματική υποχρέωση να την προφυλάσσουμε και να την ισχυροποιήσουμε. Και αυτό, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, που θα χαρώ πολύ κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει ειδικής ανάλυσης, είναι και το δημογραφικό μας. Μάλιστα. Που κανένας δεν το πιάνει. Τώρα, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Τι να πρωτοπιάσεις, πού να, τι να πρωτοαφήσεις. Τέλος πάντων, μας περιορίζει και ο χρόνος. Μια μισή ώρα σας έχουμε, κυρία Λατινοπούλου, έτσι. Εντάξει, και είναι λίγο, είναι σαν να ξεκινήσαμε πριν από λίγο. Ούτε που το κατάλαβα, Πασχάλη. Ναι. Λοιπόν, Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε αποδεσμεύσουμε, να αποδεσμευτούμε κι εμείς. Αλίμονο, ήταν μεγάλη μου χαρά. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία σου στον αέρα της εκπομπής σου. Χαίρομαι να μπορούμε έτσι να επικοινωνούμε και μέσα από μηνύματα και μέσα από ερωτήματα ακροατών. Και εδώ είμαστε για να απαντήσουμε κάθε απορία, κάθε ερώτηση που μπορεί να έχει ο καθένας, μέχρι να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα εκεί που πρέπει. Γι' αυτό για ακόμα μία φορά θα μου επιτρέψεις και ας επαναλαμβάνομαι να ζητήσω από τους ακροατές μας να μας εμπιστευτούν, να στείλουν το μήνυμα σε 9 Ιουνίου και να ψηφίσουν φωνή λογικής. Φωνή λογικής, γιατί αυτό λείπει στην εποχή μας. Η λογική, δυστυχώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Πασχάλη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους και σε κυρίως τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από Αφροδίτη Λατινοπούλου, έτσι, φωνή λογικής. Μπορείτε να επισκεφτείτε στα social media, να την ακούσετε, να την διαβάσετε, να την ακούσετε. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο τις μέρες μας, ούτε ο πολιτικός της λόγος, από έναν νέο άνθρωπο, όσο επί το οποίο δεν υπάρχουν κάποια κλισέ, όπως θα τα χαρακτηρίσω. Υπάρχει μια προσέγγιση καθαρά εθνική, θα το θυμίσω, χαρακτήριζα κατά κάποιο τρόπο έτσι, έτσι όπως έχουμε μάθει να είναι η χώρα μας και, όπως, και όχι έτσι όπως θέλουν να την φτιάξουν ή να την προετοιμάσουν για να αλλάξει. Είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι σας, να σηκώσετε το ανάστημά σας, όχι όμως μόνο στα λόγια. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε, Γιάννη Τσιράπη, το αφήνω στην επιλογή σου. Και ξέρω ότι είσαι πάντοτε εύστοχος, τόσο εύστοχος που δεν φαντάζεσαι, αλλά εγώ, φίλε, 14,5 χιλιάρικα στο Τελωνείο δεν θα δίνα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω, παιδί μου, αλλά... Ναι ρε παιδί, άλλο λέω, αυτά τα λεφτά εγώ δεν θα τα δίνα, φίλε. Δηλαδή θεωρώ ότι με πιάνουν κότσο. Εντάξει, τώρα άμα πάρεις... Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν σου είπα, καταλαβαίνω. Απλά στο λέω, δηλαδή χαβαλέ λεφτά. Έτσι, στο Τελωνείο τόσα πολλά. Άντε να με έλεγαν 2-3 χιλιάρικα, να πω πάει στο διάλογο, ντεφ να γίνει. Αλλά όχι και 15 χιλιάρικα. Σκέψου τώρα, άμα έρθει καμιά μαούνα απ' έξω, ας πούμε, πώς θα τα δώσει ο άλλος. Έτσι, βλέπετε. Δεν ξέρω τώρα αυτά εδώ πέρα τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Εγώ σου είπα ότι έχουμε τα πιο ακριβά. Και αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα τα άλλα. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή σας στην κουβεντούλα που είχαμε. Να υπενθυμίσω ότι ο Άρης προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλου. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Εμείς θα τα πούμε αύριο από τις 9.30 το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, από τις 9.30 το βράδυ και μετά. Θα είμαστε εδώ πέρα στον αέρα. Θα προετοιμάσουμε το έδαφος της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ μέσα στην Δυνάμο Ζάγρεπ. Και φυσικά θα παρακολουθήσουμε βέβαια και ζωντανά αποκλειστικά σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση τον αγώνα ΠΑΟΚ Ζάγκρεπ. Συγγνώμη, Δυνάμο Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ. Έτσι ξεκινάμε με το εκτός έδρας, μετά θα γίνει το εντός έδρας. Και να σας το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Το πρώτο παιχνίδι είναι δύο τα παιχνίδια. Είναι το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι και ο επαναληπτικός. Δεν επαναλαμβάνεται κανένα παιχνίδι. Έτσι, από τη στιγμή που γίνεται μία φορά, εκείνον τελείωσε. Εκτός αν ξαναγίνει ο αγώνας, το τελέσει επαναληπτικός. Λοιπόν, πρώτο και δεύτερο παιχνίδι. Εμείς θα είμαστε και στο πρώτο και ευχόμαστε να είμαστε και στο δεύτερο και να είμαστε αυτοί που θα γελάσουμε στο τέλος. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.